Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Τι γίνεται, ρε αγάπη? Κάτσε, ρε Στρατιώ, κάτσε, γίνεται δουλίτσα. Τι δουλίτσα γίνεται πάλι? Γίνεται δουλίτσα, σημαντική δουλίτσα. Όλα καλά? Όλα καλά. Βγήκε ήλιος. Βγήκε ήλιος, επιτέλους. Μπράβο. Και έχω να πω ότι Κυριακή θα έχει μόνο ήλιος στην Τούμπα, εντάξει. Μπράβο, ρε αγάπη, μπράβο. Γιατί είχα κάτι μηνύματα προχθές στο live που με κυνηγούσαν για τον καιρό και δεν ξανακάνω καμία πρόβλεψη. Εντάξει, δικαιώθηκε λίγο στο τέλος του αγώνα και κανένα δίλητο που έβρεχε. Ναι, αλλά στην αρχή έφαγα κυνηγητό. Οπότε να ξέρετε από εδώ και πέρα, μόνο ήλιο. Θα ξανακάνουμε να δούμε βροχή στην πόλη τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο. Ναι. Πλέον. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αφού ξεπουλήσετε και τον καιρό, Στέρχιο. Άντε, δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Όλα τα ξεπουλήσετε. Ναι. Όλα τα ξεπουλήσετε. Ναι, έτσι. Όλα καλά. Όλα καλά, είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Εδώ είμαστε. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Έτσι. Στις 2 ξεκινάει η διαδικασία για τον εκλογό της Super League. Τι σοου θα γίνει, πάλι. Έξι. Κοίταξε, βασικά, θα ολοκληρωθεί ποτέ. Μπορεί να τελειώσει και νωρίτερα, να μην γίνει καν η διαδικασία. Ναι, μπορεί κατά τις 3 να πούνε ότι μέχρι εδώ ήταν. Ο Μποροβίλος της κιόλας δεν είπε ότι δεν θέλει να γίνει τώρα. Δεν θέλει ο Μποροβίλος. Δεν θέλει να γίνει τώρα εκλογές. Όχι, δεν θέλει τώρα. Θα κάνει λίγο μια κολοτούμπα ψηφίσει τελικά κιόλας. Καλά, δεν τα ξανακάνει, τι έγινε. Άλλοι και άλλοι έχουν κάνει. Στέργιο, άλλοι και άλλοι έχουν κάνει. Υπάρχει ψωμί εκεί πάντως. Εκεί και αν υπάρχει. Εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια κάμερα νομίζω μέσα. Το έχει πει ο Σταύρος. Βλέπουμε σε live stream. Εδώ και πολλούς μήνες. Αυτή τη φορά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτή τη φορά ειδικά απαραίτητο είναι. Αλλά εντάξει. Θα κλαίγαν όλοι μαζί και MasterChef και Survivor και όλα. Τι, τίποτα. Με το reality Super League. Τίποτα πλάκα κάνεις. Τίποτα, θα είχε ξεπούλημα κανονικό. Αλλά δεν το σκέφτονται αυτό, Στέργιο. Δεν ξέρω. Έχει δημιουργηθεί ένα ισχυρό μέτωπο Ολυμπιακού, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού. Αποκλείται, δεν το πιστεύω. Αποκλείται. Κοιτάξτε, δεν πιστεύω να κρύβεται κάτι άλλο πίσω. Θεωρώ ότι απλά έτυχε. Όχι, απλά πιστεύω. Ο Μινάς Λισάνδρου είναι τόσο ικανός τέλεχος και τεχνοκράτης. Και το έχει αποδείξει έτσι κι αλλιώς. Και πέρσι. Έχει οι ικανότητες του φτάνουν ακόμα και στο δικαστικό. Φτάνουν σε πάρα πολλά, πάρα πολλά πράγματα. Κοιτάξτε, όπως έγραψε κάπου, διάβασα ένα σχόλιο του Αντώνη, του Τσακαλέα. Ναι. Καλό θα είναι να βγει ο Λισάνδρου, να έρθει να κάνει την απονομή την Κυριακή και ωραία, να μας φέρει και το περσινό πέρσι μαζί. Ναι, ναι, ναι. Φέρει και το περσινό μήνα. Φέρει λίγο και το περσινό, ναι. Ή να τον τιμήσουμε για την σπουδαία δουλειά που έκανε και τα κατάφερε τελικά. Όχι, έκανε σπουδαία δουλειά για την ΑΕΚ. Φυσικά. Στο δικαστικό κομμάτι. Το βαρεθήκαμε. Δεν μπορεί αυτό να το πάρει κανείς. Βαρεθήκαμε να γράφουμε το όνομά του, θυμάσαι πέρσι. Δεν υπήρχε. Ο Λισάνδρου και η Ρίζου. Πιο πολύ μιλούσαμε για αυτούς παρά για όλα τα υπόλοιπα. Όπως γράφει και η αθλητική ώρα για τον σπορ. Ναι. Η μεγαλύτερη ευκαιρία για ένα καλύτερο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Μινάς Λισάνδρου κατεβαίνει σήμερα για πρόεδρο στη Super League. Η φωτογραφία που τον έχουν βάλει είναι για ευρωβουλευτής και πάνω. Δεν υπάρχει, παιδιά, μεγαλύτερη ευκαιρία για ένα καλύτερο ελληνικό ποδόσφαιρο. Απορώ πραγματικά με τον ΠΑΟΚ. Θα έπρεπε να στηρίξει, θεωρώ. Εννοείται, όταν βάζει ο Μινάς Λισάνδρου. Οι άνθρωποι παλεύουν για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ δεν είχε διάθεση αρχικά να κατέβει. Ήταν υπέρμαχος μιας λύσης κοινής αποδοχής. Και ξαφνικά αποφασίζει η ΑΕΚ και ο Μινάς Λισάνδρου να κατέβουν στις εκλογές. Προφανώς δεν βρήκαν διάβλο στις δημοτικές, αν και νομίζω αν ήθελαν θα κατέβαιναν και εκεί. Ευρωβουλευτή σου λέω, ρε. Τι δημοτικές, αυτά είναι πολύ light. Εντάξει. Οπότε θα μας κάνει την τιμή ο Μινάς Λισάνδρου να βάλει ψηφιότητα για ένα καλύτερο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στο Παναθηναϊκό θα γίνεται ολόκληρο πανηγύρι μετά την χθεσινή συνέντευξη τύπου. Ο κόσμος λέει: μην τολμήσεις και στηρίξεις το Λισάνδρου και πας με Ολυμπιακό και αυτά. Ο Αλαφούζος από την άλλη, κλασικά κάνει τα δικά του, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν ακούει κανέναν. Τι να κάνει, ούτε ο Αλαφούζος. Τι ωραία πράγματα, τι ωραία πράγματα. Ανακοινώθηκαν, αγάπη, να συνημερώσω τα βραβεία Πούλιτζερ. Ναι. Πολλά από αυτά θα έρθουν στη χώρα μας. Εννοείται. Στους φανταστικούς και εκπληκτικούς συντάκτες, ανώνυμους και επώνυμους, που εδώ και 2 μέρες έχουν δώσει το καλύτερο εαυτό τους. Σου πετάνε ένα τίτλο και μαθηματικά πρώτος Ολυμπιακός. Κάτσε, έχει και άλλη διάκριση τώρα, φρέσκε. Λοιπόν, κάτσε καλά. Άκου, ο Ολυμπιακός ξεπέρασε τους 100.000 subscribers του στο YouTube. Πρωτάθλημα. Περίμενε να δω πώς έχει πάω. Πρωτάθλημα για εκεί. Περίμενε. Κοιμάστε όρθιοι. Ένα ακόμα πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό μας. Πρωταθλητής Β' γύρου. Πρωταθλητής στα εισιτήρια. Πρωταθλητής, περίμενε να σου πω αν είναι και στο YouTube, γιατί δεν θυμάμαι τώρα πόσο. Τελικές προσπάθειες ενδεχομένως να είναι. Ναι.
Μπορεί να είναι και στις σκύπασεις στο δεύτερο μήχρονο των αγώνων. Θα το ψάξουμε και αυτό. Όχι, ρε, μας περνάει και στο YouTube. Μας περνάει? Ναι. 89.000 οπαδούς. Πώς αναντέξει αυτός ο κόσμος? Πώς αναντέξει? Εντάξει, Στέργιο, είναι. Η κάθε πρωτιά έχει τη σημασία. Μα πρέπει να πάρει ο Ιβάν Σαββίδης μια σκούπα ξανά. Την άφησε σε κάποια αποθήκη. Για πάρε λίγο σκούπα, Ιβάν. Κάτι δεν πάει καλά. Σας πέρασε ο Ολυμπιακός και στο YouTube. Στα τρώνε. Ξυπνήστε. Εκεί στην ΠΑΕ. Και αυτά τα πλακάκια που έβαλες πολύ καθίζανε. Ξανά, ξύλωμα και τα πλακάκια τη τούμπα. Ναι, ναι, κανονικά. Άντε, κανονικά. Δεν γίνεται σωστή δουλειά. Δεν γίνεται να σου παίρνουν τόσες πρωτιές, τόσα πρωταθλήματα σε εισιτήρια. Λες, δεν έχουν πουλήσει τον Ολυμπιακό περισσότερα hot dog φέτος στο Καραϊσκάκι από εμάς. Τα έσοδα στις καντίνες, λες. Όχι στις καντίνες. Του γηπέδου μέσα. Γιατί εκεί που να βγάλεις άκρη με τις καντίνες. Δεν είναι και πολύ των αποδείξεων. Ξέρω εγώ, Στέργιο, τι άλλο μπορεί στο να. Στο Καραϊσκάκι μέσα. Πόσα χοντό και μπύρες πουλήσαμε. Γενικά νομίζω ότι είναι πολύ ωραία αυτά τα αυθόρμητα ρεπορτάζ. Πολύ ωραία. Κάποιες ιδέες έτσι που έχουν μερικοί τελευταίες μέρες. Εμείς δεν έχουμε, η αλήθεια είναι, τόσες ιδέες για αυθόρμητο ρεπορτάζ. Τίποτα, εμείς κοιμόμαστε βασικά ολόκληροι. Όλοι. Εντάξει, τελείω. Εδώ, διαβάζω στην εφημερίδα 3-1. Ναι. Τα σπάει ο θρύλος του Μάρτινς. Και ρεκόρ εισιτηρίων μέσα στη τελευταία επταετία. Όχι φέτος μόνο. Ναι, ναι, ναι. Το προχωράει ο πρωταθλητής γάτα. Αυτό είναι ρεπορτάζ τώρα. Σε παρακαλώ. Με στοιχεία. Αυθόρμητο κι αυτό. Τρέλαναν την Μίλαν 4 παίχτες. Ναι. Ο Σισε είναι μέσα. Καμαρά, Φορτούνης, Γιγέρμε, Ομάρ. Δεν είναι ο Σισε, όχι. Τρελαμένη στη Μίλαν. Ναι. Ποιο θα πρωτοπάρουν, πιστεύεις? Ναι, τέσσερις. Γιατί προχθές γράφανε ότι η Ρώμα θέλει τον Μπάρκα. Σου λέει, ποια Ρώμα θέλει τον Μπάρκα? Η Μίλαν θέλει 4. Ναι, αλλά μετά η Ρώμα θέλει άλλους 7 παίκτες. Ακολουθούσατε από την ΑΕΚ. Συνεχίστε, παιδιά, την καλή δουλειά να μας διασκεδάζετε, πραγματικά. Εντάξει, Στεργιώνω κάποια αυθόρμητα ρεπορτάζ σου, λέω, δεν είναι κάτι. Γίνεται δουλειά. Ιδέες να υπάρχουν. Εντάξει, τώρα, επειδή γράφετε. Δικαιολογημένα, λοιπόν, θα έρθουν και τα Pulitzer εδώ στη χώρα μας. Επειδή γράφετε σε 3-4 site μαζί το ίδιο πράγμα και επικεντρώνουν εκεί. Εννοείται πως είδαμε δημοσίευμα για Σεγκεζαφιλίδη. Εννοείται. Ναι, εντάξει, αυτό. Όμως, παιδιά, το είπαμε πρώτοι εμείς εδώ, χθες. 12 και 10. Εντάξει, το σπίχι. Δεν. Τι ωραία, ρε, εσύ. Ναι, εντάξει. Υπήρχε περίπτωση να μην δούμε δημοσίευμα για Σταφυλίδη σήμερα? Ένα μωρέ, Στέργιο. Εδώ βιάζονται και γράφουν για το Βιερίνια χωρίς να σέβονται τον ίδιο τον άνθρωπο. Ότι θα λείψει μόνο που δεν έχουν πει 1,5 χρόνο. Τι ψάχνεις τώρα? Εντάξει, ο καθένας μας λέει και ότι θα γράφει τι θέλει. Θα αφήσουμε απ' έξω τα σχόλια των Ελληναράδων στην είδηση και τη σημερινή ημέρα. Με την καταστροφή στην Παναγία των Παρισίων. Ναι. Δηλαδή διαβάζει σχόλια από κάτω Ελλήνων και πραγματικά κλαίς, μαύρο δάκρυ. Η αμορφωσιά και η βλακεία. Δηλαδή. Ένα ζώο έγραψε, καλά να πάθετε, και τι λέει, μας πήρε τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Όχι, γενικά, στην Αγγλία είναι αυτά, δεν πειράζει. Αυτό το πράγμα που γίνεται. Το γύρισε μετά, ναι. Που γίνεται. Ίδιοι κάτι, είναι, λέει, όλοι. Αυτό που μιλάμε κάτι, για ζώα τώρα, εντάξει. Και στην Ελλάδα πρέπει να ανεβάσουμε όλοι στα social media κάτι. Μία φωτογραφία, ρε παιδί μου, κάτι. Δεν γίνεται. Άμα δεν ανεβάσει, Στέργιο, φεύγει. Άμα δεν ανεβάσει, αγάπη, έχει το κοσιμότο στον ύπνο σου. Και σε χτυπάει και σε δική σου δίνει χαστούκια. Όπως πολύ καλά είπε ο Γιώργος Σακυρόπουλος, αν δεν έχει ανεβάσει κάτι γι' αυτό. Και αν δεν έχει ανεβάσει φωτογραφία από το Παναθώνιο την Κυριακή, άστρε φίλε, κλείσε τα social media, μην έχει προφίλ. Γιατί να έχει. Για το Μαραθώνιο μου μιλάς, αγάπη, κάποτε ανέβασε και εσύ. Όταν, είχα τρέξει όμως, ρε Στέργιο. Δεν είχε τρέξει, αγάπη. Είχα τρέξει για το. Είχε πάρει μόνο το τότε μετάλλιο. Δεν. Σε αυτό πώ περνάω. Έκανε το 1/3 τη διαδρομή και αν. Λέει, είμαι και καλό μαζί σου. Το περνάω. Πραγματικά αυτό το πράγμα που γίνεται κάτι και πρέπει να το ανεβάσει. Χωρί λόγο, α πούμε. Γιατί. Σε αγγίζει κάπου εσένα. Γιατί ζούμε, αγάπη, στην εποχή του να παρακαλάμε για το like. Πώς γράφει ο άλλος, πάσε το κουμπί του like για τον παιχταρά μας τον Βιερίνια. Ναι, ναι, ναι. Το σπάνιο άλλο το κουμπί του like. Τέλος πάντων. Πόσα ναι, like για τον Πάνθυρα τον Τζάλμα. ο Φορτούνης έχει 1000 like. Πρωταθλητής στα. Ο Πρίγκιπης πόσα έχει, σπάσε το κουμπί του like. Ζούμε στην εποχή των like. Αλλά ξαναλέω, τα σχόλια από κάτω, παιδιά, στην είδηση, την άσχημη είδηση, τη χθεσινή, είναι πραγματικά για γέλια και για κλάματα. Θεωρώ τον Έλληνα πλέον στο top 5 των πιο απέδευτων λαών. Τουλάχιστον αυτοί που παίρνουν μέρος στο σχολιασμό, εντάξει, δεν είναι τσουβαλιάς όλο τον κόσμο. Να. Αλλά αυτοί που παίρνουν μέρος, δηλαδή να σχολιάσουν
από μια δήλωση του Τραμπ μέχρι τον πόλεμο στη Συρία και την καταστροφή της Παναγίας των Παρισίων. Εντάξει, μιλάμε. Άστο, ρε παιδί, άστο, δεν είναι άστρο. Κάτι. Άστο, εντάξει. Έχουμε τέλος πάντων διάφορα θέματα. Έχουμε αρκετά, θα σχολιάσουμε και με τον Σταύρο. Στην πορεία, ναι. Και το θέμα του Βαρέλα, που το ανέδειξε χθες το ΠΑΟ 24 στην πραγματική διάστασή του. Δεν γράφει το ΠΑΟ 24, μια ανάσα. Αυτή η ανάσα δεν είναι ούτε... Κοίτα, και σε αυτό έχουν υποθεί και έχουν γραφτεί πολλά. Και σήμερα, από το πρωί. Αλλά εμείς πάντα τα παρουσιάζουμε στην πραγματική τους... Δεν έχει νόημα να κάνεις κάποια εκτίμηση, ναι, ή να πεις κάτι απλά και να το πεις. Εδώ και πάρα πολύ καιρό το έχουμε παρουσιάσει το θέμα. Στην πραγματική του διάσταση, πώς έχει. Πώς έχει τώρα. Γιατί προφανώς όταν κάτι, μια υπόθεση είναι ανοιχτή και αλλάζει την πορεία, δεν μπορείς να είσαι μάντης να πεις τώρα ότι κλείνει και σε μια εβδομάδα να χαλάσει και τι είχες πει πριν, είχες πει ψέματα. Αλλά εμείς μιλάμε κάθε φορά με τα γεγονότα. Άλλαξε λίγο η κατάσταση τελευταία, είναι η αλήθεια. Αυτό παρουσιάζουμε. Θα τα πούμε στην πορεία και με τον Σταύρο. Θα αναφερθούμε και στο θέμα του Χατζηρίδη, το οποίο επίσης ανέδειξε στο ΠΑΟ 24. Τι ακριβώς γίνεται με τον Ουκρανό στόπερ. Βρίσκεται νομίζω μια λύση και εκεί. Θα το δούμε μετά. Η ομάδα από την άλλη σιγά σιγά επιστρέφει στο γήπεδο και στις προπονήσεις. Θα αναφερθούμε και σε αυτό. Φυσικά θα αναφερθούμε στο τι έγινε χθες στην ομάδα μπάσκετ, που δεν προπονήθηκε ο Χάτσερ και ο Γκάρετ. Ναι, υπάρχει και αυτό θέμα. Μεγάλο ζήτημα και αυτό. Όχι ότι πέσαμε τα σύννεφα, αλλά όχι, σίγουρα είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Τελικά δεν είναι τόσο η κατάσταση ομαλοποιημένη μετά τον τελικό κυπέλου. Είναι αυτό που έλεγε ο Νίκος, ότι πολλοί έχουν την αίσθηση το τελευταίο διάστημα ότι όλα είναι καλά, αλλά δεν είναι καλά, όσο καλά πιστεύουμε. Και θεωρώ ότι έρχονται και χειρότερα. Ναι. Δηλαδή, έχουμε. Είναι και η νίκη της ομάδας βόλεϊ με 3-1 χθες επί της Κηφισιάς, έκανε η ομάδα το 2-0. Θα ταξιδέψει τη Μεγάλη Τρίτη στο Ζιρίνιο. Θα δούμε αν θα έχουμε και ζωντανά και τον προπονητή και κάποιον παίκτη της ομάδας στη συνέχεια του ΠΑΟ 24. Έχουμε και ρεπορτάζ από τις συσκέψεις του Ιβάν Σαββίδη με τους συνεργάτες του. Υπόθηκαν και εκεί αρκετά. Γενικότερα έχουμε αρκετά να σχολιάσουμε. Να πω αρχικά ότι δίνουμε 2 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό. Δίνουμε σήμερα, μάλλον θα δώσουμε και αύριο, θα δούμε πόσα θα μπορέσουμε να δώσουμε. 2 εισιτήρια σήμερα για το ΠΑΟΚ Λεβαδιακό στην Κυριακή. FM και ενώ ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54526. 2 εισιτήρια, θα κάνουμε την κλήρωση με την αγάπη λίγα λεπτάκια πριν τις 2. Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Ναι, μαζί μας. Είναι όπως κάθε μέρα το Ρίτσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Παρασκευή 19 Απριλίου και Σάββατο 20. Οι δύο τελευταίες παραστάσεις της κυρίας Επιθεώρησης στο Θέατρο Βεργίνα. Πραγματικά ένα μεγάλο μουσικοχορευτικό υπερθέαμα για τη χρυσή εποχή της ελληνικής επιθεώρησης. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Ζέντα Δούκα, Καρτερός Κατσούλης, Νίνα Λοτσάρη, Άρης Μακρύς, Μάκης Ζελαπόρτας, πάρα πολλοί αξιόλογοι χορευτές της νέας γενιάς του ελληνικού θεάτρου. Κλείστε εισιτήρια εγκαίρως από το καζίνο όλο του 24ωρο, καταστήματα public, διαδικτυακά από το ticketservice.gr και τηλεφωνικά στο 217-234-567. Δεν είναι υποχρεωτική η είσοδο στο Ρίζεσι Καζίνο. Είναι προαιρετική αν θέλετε πριν ή μετά την παράσταση να δοκιμάσετε λίγο την τύχη σας στο Ρίζεσι Καζίνο. Πρέπει να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Δεν υπάρχει στήριο εισόδου, όπως δεν υπάρχει περιορισμό στην ηλικία, αν θέλετε απλά να πάτε στο Θέατρο Βεργίνα και να απολαύσετε την κυρία Επιθεώρηση. Μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά Εθνικής Αντίστασης 171, στον πρώτο όροφο. Στην Αναδομό υπάρχουν πακέτα για όλες τις ανάγκες και για όλα τα πορτοφόλια. Επιλογές είτε για την ανακαίνιση ολόκληρου του σπιτιού σας, είτε για κάποιον χώρο, όποιον επιθυμείτε εσείς ξεχωριστά, είτε για τον επαγγελματικό σας χώρο. Πολλά τα πακέτα, οι καλύτερες συνεργάτες που μπορείτε να βρείτε. Και όλα με συνέπειτα χρονοδιάγραμμα, πολύ σημαντικό σε τέτοιες υποθέσεις, όπως έχει πει και ο Στέργιος. Έτσι, Στέργιο, από προσωπική Βέβαια. Εμπειρία. Και η στοίχημα είναι μαζί μας. Τι έχει σήμερα, Μπαρτσελώνα και Γιουβέντους, νομίζω. Νομίζω πως κάνεις λάθος. Όχι, Γιουβέντους Άγιαξ έχει και Μπαρτσελώνα. Δεν έχει Μπαρτσελώνα. Είναι, Μπαρτσελώνα έχει. Μπαρτσελώνα έχει. Ναι. Μπαρτσελώνα έχει. Εγώ πριν τα έγραφα. Μπαρτσελώνα έχει. Με έχει δίκιο κάτι. Γιουβέντους Άγιαξ.
με μηδενική γανιότητα στη Στίχημαν. 1,74 Γιουβέντους, 4 το Χ, 5,60 το διπλό. Ναι. Κάπου πήρε το μάτι μου, θα το ψάξω μετά. Πρόκριση του Άγιαξ στην παράταση. Πρέπει να πληρώνει 26, 29, 30. Κριστιάνο θα το σηκώσει φέτος. Ναι. Και Μπαρτσελόνα United, 1,38 η Μπαρτσελόνα, 5,25 το Χ, 8 το διπλό. Στη ρεβάνς του 1-0 της Μπαρτσελόνα στο Μάντσεστερ. Δύσκολα τα πράγματα, αλλά δεν νομίζω μπορεί κανείς να ξεγράψει τη United έτσι αβίαστα. Μπορεί μια χαρά. Μπορεί μια χαρά, λες. Φυσικά. Ποια United τώρα. Όχι. Μάλιστα. Δεν. Καταγράφεσαι, αγάπη. Θα το σχολιάσουμε αύριο. Ποια United. United εδώ πέρα που μου στέλνει. Όχι, φίλε, δεν σταματάω. Δεν είναι κομπλεξισμός, είναι η αλήθεια. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να τα βάλουμε όλα στη σειρά. Θα έχουμε και τον Σταύρο μαζί μας. Οπότε πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτάκια. Εδώ μας επιστρέψαμε. Πάω 24 στο Λίμπερο 107 και 4. Θυμίζω τρέχει ο διαγωνισμός για τα δύο εισιτήρια που δίνουμε σήμερα για το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 5-45-26. Η κλήρωση λίγα λεπτάκια πριν τις 2. Αντιλαμβάνομαι ότι γίνεται ένας σκοτωμός. Αναμενόμενο βέβαια. Λογικό είναι. Αλλά γίνεται ένας σκοτωμός. Όλος ο κόσμος θέλει να δώσει το παρόν σε ένα ιστορικό παιχνίδι. Δεν υπάρχει ακόμα ανακοίνωση για την διάθεση. Όχι, δεν υπάρχει. Νομίζω ή αύριο ή την Πέμπτη το αργότερο θα ξεκινήσει. Λίγες ώρες θα χρειαστούν για να τελειώσουν τα εισιτήρια. Έχουμε τον Σταύρο. Έχουμε τον Σταύρο. Γεια σου, ρε Σταύρο. Έλα. Τον έχουμε. Δεν ακούγεται. Ξανά, το καλύψουμε. Θα ξαναδοκιμάσουμε. Θέλω να τον ξανακαλέσουμε τον Σταύρο που δεν είναι σήμερα μαζί μας. Αλλά θα μιλήσουμε τηλεφωνικά. Και για το θέμα του Βαρέλα και για τα θέματα γενικότητα της ομάδας και για τα θέματα που αφορούν στην ιδέα της Super League που είναι να ξεκινήσει στις 2. Ξεχνάω κάτι. Ναι, δεν ξέρω για τον μπάσκετ. Αν θέλω ο Σταύρος σχολιάζει για τον μπάσκετ. Τον έχουμε ξανά. Έλα. Σταύρο. Τώρα αυτή η γραμμή δουλεύει, παιδιά. Δουλεύει. Ναι, τώρα σε ακούμε. Σαν να είσαι εδώ. Καμπάνα. Καλησπέρα από ένα μαγαζί που παίζει μουσική για τσόντες πριν πρωί. Ναι. Λογικό. Okay. Χρήσιμη πληροφορία. Το χαμήλωσε ο ιδιοκτήτης. Ωραία. Ναι. Σταύρο, περνάς δύσκολα δηλαδή. Δεν περνάω δύσκολα. Παιδιά, κάνω ένα διάλειμμα από την εργασία μου. Εντάξει, είμαι και στον αέρα, δουλεύω αυτή τη στιγμή. Τι λέει. Άλλοι δουλεύουν μονίμως από το σπίτι τους. Καλημέρα. Α, σωστό αυτό. Είστε και ένα δίμετρο, θες να πεις τίποτα στον αέρα. Στον αέρα, να πω. Θέλεις. Καλημέρα, παιδί. Καλημέρα, τους ακούγεσαι. Καλημέρα και από εμάς. Καλημέρα και από εμένα, καλημέρα και από εσάς, καλημέρα και από όλο τον κόσμο. Ωραία, είπαμε καλημέρα. Στον αέρα είμαστε, θες να πεις κάτι. Αυτό είναι το γνωστό, δεν ξέρουμε. Αυτό τους πληρώνω βέβαια, σε έντονε τζάμπα. Ναι. Εντάξει. Καλά είσαι κάπου. Καλά. Βλέπουμε εδώ ένα δίμετρο, δεν είναι Ελληνίδα, είναι πάνω από το μέσο όρο του 1963 που δουλεύουν οι Ελληνίδες. Μάλλον είναι και παλού DNA. Από πού είσαι. Από Ελλάδα μου είπαν. Από Ελλάδα σου είπαν. Κάνε και το τεστ DNA. Που βάζεις τη γλώσσα κάτι και το βλέπεις και... και έχω το αποτελέσμα τα μετά. Ωραία πράγματα γενικά, ναι. Ζωντανές εκπομπές, παιδιά, συμβαίνουν φυσικά, αυτά. Ναι, εννοείται. Ναι, συμβαίνουν αυτά. Ναι, μιλάω στον αέρα, Ελένη. Πού το παράξενο, δημοσιογράφος είμαι. Έλα. Πάμε λίγο παρακάτω. Έλα. Τι πιάνει άντε, άντε μπράβο, Σταύρο, έλα, πήραμε μπρος. Από πού θες να ξεκινήσουμε. Ναι. Κοίτα, έχουμε στη Λίγκα το θέμα. Ναι, στις ένα δύο. Το κρατούμε, ναι. Ναι. Έχουμε ένα θέμα Βαρέλα, το οποίο ενημερώνουμε εδώ και καιρό, αλλά δεν λέει να καταλάβει κανείς. Ναι. Ένα θέμα, να πιάσω πιο από τα δύο πρώτα. Νομίζω τη Λίγκα. Πιάσε τη Λίγκα που κοντεύει σιγά σιγά η ώρα έναρξης του σόου εκεί στο, ναι, στην Αθήνα. Στη Λίγκα αυτή τη στιγμή γίνονται διαβουλεύσεις, κουβέντες για το ποιος θα είναι πρόεδρος στην Λίγκα το επόμενο χρονικό διάστημα. Πολύ ωριακή η κατάσταση. Ο Μάξιο Κακάτσης δεν ήθελε να κατέβει σε αυτή τη μάχη, αλλά τι έγινε. Ενώ έχει συμφωνήσει με τον Λισάνδρου για να κατέβει Κοξένογλου κοινής αποδοχής επιλογή, ξαφνικά ο Λισάνδρου βγάζει μια διαρροή πως θα κατέβει τελικά, ενώ τα κυβέρνησε με τον ΠΑΟΚ, και επί της ουσίας σπάει τη συμφωνία που είχαν οι δυο τους. Ο Καγκάτσης κατάλαβε ότι αυτό έγινε γιατί προφανώς συμμάχησαν οι ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, γιατί αλλιώς δεν βγαίναν τα τυχαία, ναι, και είπε πως κατεβαίνει αυτός. Ό,τι και να συμβεί, αν και είναι οριακά ακόμα τα πράγματα, ό,τι και να συμβεί, ο Καγκάτσης έχει κάνει τη δουλειά του, είτε σαν πρόεδρος της Λίγκας, είτε ως ένας άνθρωπος που εξέθεσε
το παραδοσιακό ΠΟΚ της χώρας μας. Οι οποίοι θα συνεργαστούν για ακόμη μια φορά όταν βλέπουν ότι χάνουν τα κόζια. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα ψηφίσει ο Άρης. Ναι. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα ψηφίσει ο Όφη. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα ψηφίσει ο Κούγκες. Ναι. Ο οποίος ναι μεν είναι προς τον Ολυμπιακό, αλλά με τον Μιλισσανίδη την τελευταία φορά που συναντήθηκαν έτρωγε 25 λεπτά ξύλο. Άρα, όχι 25, λάθος λέω, τέλος πάντων έπεφτε ξύλο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, για να μην υπερβάλλω. Έχει ενδιαφέρον να δούμε, γιατί ο Κούγκες όπου και να τον χρεώνουν, κάνει το δικό του το κομμάτι. Δεν είναι και τόσο εύκολος στη διακίνηση. Ο Μποροβίλας που δεν θέλει να γίνουν σήμερα εκλογές. Δεν θέλει και θα ψηφίσει λευκό η Τρίπολη αν γίνουν. Ναι. Θα το δούμε. Άρα ένα κουκί από εκεί που το περιμέναμε αλλού θα πάει στο λευκό. Ναι. Οι συσχετισμοί είναι λίγο ριακοί. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα πάει το πράγμα. Γιατί όλοι έχουν τα λαβεράκια μεταξύ τους. Θα δούμε. Απλά η δουλειά που ήθελε να κάνει ο Μάξι Μπεγκέτ την έκανε. Δηλαδή οδήγησε την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό μαζί. Και ο Παναθηναϊκός είναι ερωτηματικό. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος δεν θέλει να πάει με τον Ολυμπιακό, αλλά έχει τρομερές πιέσεις μετά όσα γίνανε με τον Όφη. Ναι. Δεν θέλει να εκτεθεί με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Μπορεί να πάει στο λευκό. Θα δούμε. Σε λίγο ξεκινάει η διαδικασία. Ναι. Αλλά είτε έτσι είτε γιουβέτσι η δουλειά μας έχει γίνει. Αυτή είναι η αλήθεια. Ωραία. Γιατί θα πρέπει να διαχειριστούν και οι μηχανισμοί ειδικά της ΑΕΚ τη συμμαχία με τον Ολυμπιακό. Η οποία είναι φανερή. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να πάει στο λευκό. Ναι. Δεν μπορεί. Γιατί δεν θα βγαίνουν τα κουκιά. Ωραία. Περισσότερα γι' αυτό μετά τις 2. Ναι. Πάμε στο θέμα Βαρέλα. Πάμε στο Βαρέλα. Που βγήκε ο μάνατζερ του και έκανε κάτι δηλώσεις σήμερα. Ναι. Πρώτα απ' όλα ο Βαρέλα με τον ΠΑΟΚ τα έχει βρει. Αυτό που είναι πρόβλημα για τον μάνατζερ κυρίως και λιγότερο για τον παίκτη είναι το γεγονός ότι ο μάνατζερ κάνει προμήθεια για ανανέωση συμβολέου. Και θα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ο Βαρέλα όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ έπαιρνε 180 χιλιάρικα στην ΑΟΑ. Ναι. Τα ταπεινά 180 χιλιάρικα κάποιον. Εντάξει, τι να κάνεις με 180 χιλιάρικα το χρόνο. Ελεύθερος, όχι, έχεις παιδιά, έχει αναμαθήσει και δημιουργούμε λίγο χώρο. Ναι, δύσκολα είναι. Ναι, και είναι και λίγο μαύρος. Δεν ξέρω, σας αρέσουν, ακόμα καλύτερα. Η ξεκάθαρη τοποθέτηση της νεαρής Ελληνίδας στον αέρα. Το πρόβλημα, Σταύρο, είναι ότι η κυρία Βαρέλα είναι λίγο... Το πρόβλημα είναι ότι... Δεν τον αφήνει. Δεν κάνει βήμα χωρίς αυτή. Άστο, άστο, αυτό είναι... Είναι λίγο... Το αξεπέρασε εμπόδιο. Είναι λίγο σφαλιάρα και κάσα. Σφαλιάρα και κάσα. Σφαλιάρα και κάσα. Ναι, ναι, ναι. Υιοθετώ. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Θα πρέπει να... Ναι, πάμε παρακάτω. Στην ουσία. Θα πάρει bodyguard, πολύ ωραία. Ναι. Άρα στον πάση πέρασε με 5.50. Συμμετείχε σε ένα πετυχημένο project που αύξησε την αξία του την ποδοσφαιρική και τώρα υπογράφει ένα συμβούλιο 1% το χρόνο. 1% στο πράσινο ακροτήρι είναι το ΑΕΠ. Εντάξει. Για να λέμε και τα νούμερα και από πού είναι ο άνθρωπος και τα λοιπά. Για ποιο λόγο ο ΠΑΟΚ να πληρώσει τον ατζέντη του για ένα... Ναι, ναι. Για ποιο λόγο να πληρώσει ο ΠΑΟΚ τον ατζέντη του, εντάξει, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ δίνει τη δυνατότητα στον παίκτη να αυξήσει τόσο πολύ τις αποδοχές του. Ας πάρει τον νόμιμο 10%. 110.000 το χρόνο. Λίγα είναι. Τα λες λίγα. Τι θα έκανες με 110.000 το χρόνο. Δώσε μου λίγο δύο να το σκεφτώ, 5 λεπτά. Εγώ είχα φύγει, Ναι, ωραία, έχεις 5 λεπτά χρόνο να σκεφτείς τι θα έκανες με 110.000 το χρόνο. Θα πλήρωνα σε πρώτη φάση τον Γκάρετ και τον Χάτζερ. Θα πλήρωνα τον Γκάρετ και τον Χάτζερ, πολύ έξυπνο. Ναι. Πολύ έξυπνο. Εγώ όχι. Μπράβο, φίλε, θα είχα φύγει πριν από πέρα, από την Ελλάδα, κάπου εξωτικά. Και αγάπη, μην πας τουλάχιστον στη Σκανδιναβία, γιατί βρώμα είσαι. Κοίτα, Κοίτα, Σταύρο, δεν θα, δεν θα πήγαινα στην εξωτική Ρωσία που είναι για μερικούς εξωτικός προορισμός. Θα πήγαινα άλλο. Στην Ρωσία δεν θα πας, θα σε ψάχνουν. Ναι, θα πήγαινα άλλο. Ωραία. Πήγαινε το πολύ πολλά. Κίνα. Τι Κίνα, ρε. Καλά είσαι εκεί. Ναι, πάμε παρακάτω. Έλα, Σταύρο, έλα. Ναι. Ωραία, αυτή είναι η ιστορία. Ο μάνατζερ προφανώς κάνει αυτή τη δήλωση γιατί πιέζει για να πάρει προμήθεια. Εγώ θεωρώ ότι αν θα πάρει κάτι τυπικό και ο παίκτης υπογράψει τον ΠΑΟΚ. Πάντως είναι μια τεχνητή κρίση, ένα κακό timing.
Ναι. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να το έχει στα υπόψη του. Όπως και στο Σαμπά την περίπτωση που το συμβάτησε ο άλλος στον Πόρτο, όπως και τώρα. Θα πρέπει να τάξει το μυαλό του αυτά. Για όποιον δεν ξέρει, ο μάντζερ του Βαρέλα έχει πει ότι έχουν διακοπεί οι διαπραγματεύσεις και ότι είναι δύσκολο να συνεχιστούν κιόλας. Για τον κόσμο. Ναι, γιατί θέλει λεφτά. Ναι. Εντάξει, απλά αυτό... Εγώ θέλω λεφτά. Αυτό με τους μάνατζερς δίπλα... έχει κουράσει ωραία, λίγο. Δίπλα, όλοι θέλουν λεφτά. Μόνο το, ο κοιμισμένος ο Μπάλμαν δεν θέλει λεφτά. Ναι. Μόνο αυτός δεν θέλει λεφτά. Θα παίρνει από μένα. Θα παίρνει από σένα ζυγκολό. Έχουμε και ζυγκολό Μπάλμαν να μας φτιάξουν κάτι. Τέλος πάντων, δεν είναι αστεία τα πράγματα με την περίπτωση Βαρέλα. Τώρα από εκεί και πέρα όλοι βρήκαν το σαβίδι και θέλουν λεφτά. Και εγώ θέλω. Αυτό έχει κουράσει λίγο το θέμα με τους μάνατζερ γιατί συμβαίνει πλέον συχνά τα τελευταία χρόνια. Και γι' αυτό νομίζω ότι και στον ΠΑΟΚ δεν κάνουν πίσω πλέον. Ναι, δεν είναι. Είναι πάγια η τακτική του σαβίδι πλέον. Δεν θα δίνει λεφτά εντάξει, για ανανεώσεις. Προφανώς. Εντάξει. Άμα θέλει να το κλείσει κανένα τριήμερο στο Σάνι, να κάνει κανένα μπανάκι, α, μέχρι εκεί είμαστε. Εντάξει. Αυτά είναι αυτή τη στιγμή, έτσι. Εμείς τα δεδομένα παρουσιάζουμε, ούτε εκτιμήσεις, ούτε υποθέσεις. Ναι, έτσι είναι. Ούτε μια ανάσα ο Βαρέλα. Εδώ και 9 μήνες. Εντάξει, είναι δεδομένο πάντων, ότι το θέμα πρέπει να κλείσει. Ήδη έχουμε τις απώλειες του Μαρίτσου και της Γερίνια. Δεν θεωρώ τυχαίο συνδυαστικά το γεγονός ότι η δήλωση έρχεται μετά τον βαθμό του Γερίνια εκεί που υπάρχει ένα κλίμα ανασφάλειας για το τι μέλη γενέστε. Αλλά από εκεί και πέρα όλοι θέλουμε λεφτά. Ναι. Και εγώ βοήθησα να κάνω Βαρέλα σούπερ χρονιά. Έκανα υπομονή τον πρώτο χρόνο. Και δεν είπα τίποτα. Τέλος πάντων, και εσύ για κάποιον δεν κάνεις υπομονή. Όλοι, φυσικά. Αυτά νομίζω στην υπόθεση Βαρέλα. Και από την άλλη. Άλλο θέμα θέλετε να συζητήσετε. Ναι, περίμενε να συζητήσουμε το θέμα τη συνάντηση του Ιβάν Σαββίδη με τους ανθρώπους της ομάδας. Που δικαιώνει όλους εμάς, Σταύρο, γιατί το λέγαμε. Που ήμασταν κατά τον. Α, μπράβο. Κάθε τύπου. Φιέστα και πανηγύρια και όλα αυτά. Χωρίς να έχει λόγο, Νίκο μου, γιατί έχω απέναντι έναν. Έχω απέναντι έναν. Νίκο, πες μου για την εμπειρία σου στα Τέμπη. Εξαιρετικό χωριό τα αμπελάκια η δήλωση του συνοπαδού. Σε ταβέρνα Παοξί. Ναι. 60 Παοξίδες μέσα. Τι θα είναι στα αμπελάκια ρε Σινή. Ένα λεό τι θα πει για το διαβάσιμο. Ναι, ακούγεται. Ακούγεται. Στο βάθος. Στο βάθος, πολύ βάθος. Ναι, ναι. Ό,τι σαπίλα είχε τη στόδωση. Λέει. Μια χαρά τα βέβαια λέει, έχουμε επίθεση από υπάλληλο γιατί εδώ έχουμε δημοκρατία. Ναι. Ναι. Το καφενείο καλά κρατεί. Ναι, το καταλαβαίνουμε. Ναι, τέλος πάντων ο Ιβάν αυτό που είπε είναι ότι μηδέν κουβέντα για πιέστες, πανηγύρια και λέγαμε μέχρι να πάρουμε τον βαθμό που υπολείπεται για να δώσουμε την ποτάση. Αυτό είναι το ένα. Ναι. Το άλλο βέβαια είναι και η κουβέντα για τους τραυματισμούς. Αυτή η κουβέντα βέβαια αφορά και την επόμενη σεζόν που θα διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ. Την επόμενη σεζόν μην έχοντας τη διάθεση στην αρχή και το Μαουρίτσιο και το Βιερίνια. Είναι ένα θέμα. Να δούμε τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ και ο Μάριο Μπράγκο για την, να ισορροπήσει λίγο η κατάσταση εν ώψη της έναρξης της επόμενης σεζόν. Ειδικά στο Βιερίνια την υπόθεση χάνει μισή σεζόν σχεδόν ναι, χρόνο. Ναι, μέχρι να μπει. Και να είναι και καλά. Για το Χατζερίδη νομίζω δεν έχουμε κάτι να πούμε παραπάνω από αυτό που γράψαμε χθες του ΠΑΟΚ. Είδα για το Χατζερίδη, παρά ποδοσφαιρικά, εντάξει, δεν υπάρχει κάποιος, κάποια πίστη ότι μπορεί να προσφέρει. Σε επίπεδο διαπραγμάτευσης αυτό που μάθαμε είναι ότι ο άνθρωπος θέλει να φύγει, θέλει να παίζει. Δεν έχει, τα έχουν βρει οι δύο πλευρές, θα φύγει ομαλά, με ένα ποσό ορθολογικό, παρότι έχει δύο χρόνια κλειστό ακόμη ένα τεράστιο ποσό να παίρνει. Και το παιδί ήταν πάρα πολύ συγκαταβατικό, ήταν πολύ σοβαρός. Και από ό,τι φαίνεται ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει, όπως γράψαμε χθες στον ΠΑΟΚ 24, και θα αποχωρήσει με το τέλος της σεζόν. Ναι. Εντάξει, το αναμενόμενο, αλλά είναι και προς τιμή του που δεν έχει δημιουργήσει κανένα θέμα ποτέ. Μια χαρά παιδί. Ναι. Αφού δεν τα παίρνει για να φύγει. Γιατί άλλοι το έχουν κάνει. Αλλά μετά πρέπει να λέγαμε τώρα, χαρακτήρας. Ναι, όχι, εντάξει, επαγγελματίας είναι. Δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα. Ναι. Επαγγελματίας είναι, εντάξει. Και αυτός έχει κάνει το κομμάτι εδώ πέρα. Απλά δεν τέριαξε ποτέ. Δεν τέριαξε ποδοσφαιρικά. Συμβαίνει αυτό. Ναι. Στατιστικά στο 65% των μεταγραφών που γίνεται παγκοσμίως. Επειδή Σταύρο τις τελευταίες ώρες μοιράστηκαν και τα Πούλιτζερ
Από αυτά που έχεις διαβάσει, ποιο σου άρεσε περισσότερο από Πειραιά και Αθήνα, τα ωραία αυτά τα αφιερώματα, πρωταθλητή εδώ, πρωταθλητή εδώ, εκεί. Θέλω να μαζέψουμε και κάνουμε ένα θέμα. Θα γίνει αυτό, ναι. Το είπα και στο chat. Θέλω να το μαζέψουμε, να τα γράψουμε στα blog, να μείνουν στην ιστορία δηλαδή. Εντάξει. Ωραία. Θέλω να μαζευτούν αγάπη, αγάπη μπορείς, γιατί ο Στέλνης θα ξεχάσει 5-6 σύγχρονα. Αφού το έχουμε, ναι. Το είχαμε και από χθες. Δεν το ξεχάσω, Σταύρο. Όπως δεν ξέχασα τη χθεσινή παραγγελία, τι θέση κατέχει ο Κουλούρης στην ηλικία του σε όλο τον κόσμο. Ναι. Και έβαλε στα γκολ μόνο στο πρωτάθλημα. Ναι. Στο πρωτάθλημα, Σταύρο, είναι... 24 γκολ έχει. 24. Το που λένε μας, που το κυνηγάτε. Ναι, και ο Μπαπέ έχει 38. Και άλλες χώρες δεν έχουν κύπελο. Δεν πειράζει, φίλε, θα ανεβάζαμε τον Κουλούρη λίγο. Λίγο πολιτική να κάνουμε. Δεν κάνουμε πολιτική. Νομίζω είναι ήδη τιμητικό ότι είναι ουσιαστικά στην 5η-6η θέση σε όλο τον κόσμο. Βεβαίως, στην ηλικία του. Και Κουλούρης, ο οποίος θα πουληθεί, εντάξει, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ναι. Έχει προτάσεις και ο ίδιος θέλει να φύγει έξω. Δεν βλέπω να μένει με τίποτα. Το θεωρείς δεδομένο, λοιπόν, ότι ο Κουλούρης θα πουληθεί? Ναι. Το θεωρώ. Τώρα και για το κομμάτι του Ολυμπιακού, πραγματικά, Σταύρο, αυτά τα αυθόρμητα ρεπορτάζ που βγαίνουν αυτές τις μέρες είναι συγκινητικά. Εντάξει, μάζεψε τα αγάπη, γιατί αυτό είναι το ψωμί μας. Τα έχουμε, σου λέμε. Το προσπερνάμε αυτό, τα έχουμε. Ωραία, είμαστε και είμαστε καλυμμένοι. Ωραία, εντάξει. Το θέμα είναι ότι γίνονται πολλά. Κοίτα μου και σε ένα mail να τα έχω έτοιμα. Θες κι εσύ? Ναι. το σημερινό, βέβαια, για να τα λέμε όλα τώρα, για το YouTube, δεν είναι ακριβώς αφιέρωμα ή ρεπορτάζ. Είναι ένα tweet από τη είδα του Ολυμπιακού που αυτοί το λένε. Τους έχει στείλει το YouTube μια πλακέτα τιμητική. Συγχαρητήρια. Και έφτασαν σε 100.000. και τα άλλα αυτοί τα λένε. Καλά, άλλο αυτό είναι ένα γεγονός. Απλά αυτό δεν είναι, ας πούμε, ανάλυση. Είναι επικαιρότητα, κάπως έτσι. Ναι, πολύ επικαιρότητα, ναι. Εντάξει, είναι. Εσύ, το έβγαλε ο Ολυμπιακός. Άλλο να κάνουν αφιέρωμα και άλλο να το βγάζει ο Ολυμπιακός. Εντάξει. Φανερά. Όχι, ωραία. Μαζέψτε. Τι άλλο έχουμε? Άλλο. Το κομμάτι του Χάτσερ και του Γκάρετ θα το σχολιάσουμε λίγο. Η ΠΑΟΚ δεν έχει μαντήλι. Δηλαδή πιστεύω ότι εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε περισσότερες στα πάνω μας. Ναι. Αυτή δεν προπονήθηκαν χθες. Για όσους δεν το έχουν. Και δεν είναι τότε φορά που συνέβη αυτό. Ναι. Χρειάζεται λεφτά η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις, έχουν κάποιες διαβουλεύσεις. Τα λεφτά που δόθηκαν αρχικά, χωρίς να έχει καμία υποχρέωση, η οικογένεια Σαββίδη κάλυψαν ένα μήνα, ενάμιση. Τώρα, λίγο ένα μήνα κάλυψε το Keep Power καλά. Τώρα. Τα πράγματα αρχίζουν και σφίγγουν πάλι και θα δούμε πώς θα κλείσει. Ναι, δύσκολα τα πράγματα. Θα μιλήσουμε και με τον Νίκο μετά να μας πει λίγο τα δεδομένα. Αυτός και τα δεδομένα, εγώ ξέρω την ουσία πια. Ναι. Και φυσικά, Σταύρο, φαντάζομαι δεν σοκαρίστηκες που είδες δημοσίευμα για Σταφυλίδη. Ήταν το μόνο σίγουρο, έτσι δεν είναι? Εντάξει, επειδή όμως πρέπει να έχεις καμία επαφή με τον Τέρκη, επέκτησε μετά από την εξωτερική ομάδα. Δεν είναι εύκολη περίπτωση και τα νούμερα που ακούγονται για τα συμβόλαιά του είναι μεγάλα. Δεν είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο, δεν έχει κάνει καμία κίνηση εδώ. Άρα, ό,τι και να λέμε, είναι στο πρόντο. Ναι. Εμείς δεν είναι εύκολη περίπτωση. Αυτό που λέγαμε χθες δεν ήταν ότι έρχεται, ήταν ότι ταιριάζει, ας πούμε. Κάπως έτσι η συζήτηση που κάναμε εδώ. Εγώ θα τον ήθελα, αυτό είπαμε. Ναι, αυτό ήταν. Δεν ήταν ρεπορτάζ ότι υπάρχει κάτι. Για να μην μπερδεύεται λίγο ο κόσμος. Αυτά νομίζω. Ναι. Αυτά. Σας αφήνουμε, Σταύρο. Να είστε καλά, παιδιά. Να συνεχίσεις το διάλειμμα σου. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν. Δύσκολα πράγματα. Αυτός ήταν ο Σταύρος Κόλκας. Δύσκολα πράγματα, Στέργιο. Γίνεται δουλειά. Και εκεί. Να πάμε στο διάλειμμα, γιατί νομίζω θα έχουμε στη μία... Δεν θα είναι στη μία. Όχι. Θα καθυστερήσουμε, πιστεύεις? Φαντάζομαι θα είναι μία και 10, μία και 4, μία και 20. Καλά. Ας πάντα... πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε σίγουρα και το βλέπουμε. Λοιπόν, θυμίζω δύο εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 5-45-26. Η κλήρωση στις 2. Γίνεται ένας χαμός, λογικό είναι. Θα κάνουμε προσπάθεια να δώσουμε και αύριο και μεθαύριο και όσα περισσότερα μπορέσουμε. Μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά Εθνικής Αντίστασης 171 στον πρώτο όροφο. Εκεί θα βρείτε προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου του σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες που θα τα φτιάξουν όλα όπως πρέπει
με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα, πολύ καλές τιμές σε όλα τα πακέτα και πραγματικά νομίζω ότι κάθε ανάγκη μπορεί να πραγματοποιηθεί εκεί. Η Στοίχημαν είναι μαζί μας, ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24, μεγάλη γκάμα επιλογών σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, φόρμουλα. Πολλοί αγώνες, πολλές οι αποδόσεις και οι ευκαιρίες στην Στοίχημαν και live καζίνο όλη τη διάρκεια της ημέρας και το σερί, το οποίο επιστρέφει μετά από το καλοκαίρι. Είναι σε εξέλιξη ο σερί, το κατεβάζετε είτε κινητό iOS είτε κινητό Android. Διεκδικείτε πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά και αν είστε τόσο τυχερός και ικανός και χτίσετε ένα μεγάλο σερί, διεκδικείτε μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα από τη Στοίχημαν. Γενικότερα και το στοίχημα και το καζίνο και το σερί όλα εύκολα και με ασφάλεια και με ταχύτητα και διεκδικείτε μεγάλα ποσά από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Και μαζί μας όπως κάθε μέρα το θέατρο Βεργίνα και το Ρίτσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Παρασκευή και Σάββατο οι δύο επόμενες και τελευταίες παραστάσεις της κυρίας Επιθεώρησης. Ένα μοναδικό μουσικοχρεωστικό υπερθέαμα για τη χρυσή εποχή της ελληνικής επιθεώρησης. Πινελόπη Νεσασοπούλου, Ζέτα Δούκα, Καρδερός Κατσούλης, Νίνα Λοτσάρη, Άρης Μακρύς, Μάκης Δελαπόρτας, πλήθος αξιόλογων χορευτών. Γενικότερα, παιδιά, ένα υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσετε και θα απολαύσετε και θα περάσετε ένα πάρα πολύ ωραίο και όμορφο τρίωρο. Εισιτήρια ticketservices.gr, καταστήματα public, φυσικά στο καζίνο όλο το 24ωρο και τηλεφωνικά στο 217-234-56-7. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την κυρία Επιθεώρηση. Υπάρχει όριο ηλικίας, αν θέλετε, πριν ή μετά να περάσετε μια βόλτα από το Ρίτζι Καζίνο Θεσσαλονίκη, πρέπει να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟ 24. Πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Διαβάζω, αγάπη, τι σου κάνει το κινητό καμιά φορά πάνω στη βιασύνη σου να ανεβάσει κάτι. Εντάξει, όλη την έχουμε πατήσει. Τι σου κάνει. Αλλά αν είσαι το μεάρχης. αν είσαι βουλευτής του Κινάλ και γενικότερα πολιτικός και τομεάρχης παιδείας, όπως είναι η κυρία Εύη Χριστοφιλοπούλου, ναι. Προσέξε, ρε παιδί μου, τι γράφει στο κινητό. Προφανώς. Πριν το ανεβάσεις. Έγραψε στο Twitter, νομίζω, ναι, η Παναγία των Πατησίων όπως δεν την ξαναδούμε ποτέ. Το πλήγμα στην πολιτική κληρονομία της Ευρώπης είναι πλήγμα στις καρδιές μας. Μάλιστα. Και είσαι και τομεάρχης παιδείας. Θλίψη λοιπόν για την Παναγία των Πατησίων. Γι' αυτό όταν θέλετε ένα μήνυμα, ξανακοιτάξτε το λίγο. Ή ναι, ξανακοιτάξτε το. Ένα προστάσμα, ξανακοιτάξτε το λίγο. Γιατί ειδικά αν είστε πολιτικός. Συμβαίνει. Αν είστε πολιτικός. Αν το κάνω λάθος εγώ και εσύ, μπορεί και να περάσει λίγο παρατήρητο. Αν είστε πολιτικός, όλο και κάποιος θα το κάνει print screen. Ναι. Αυτά λοιπόν και με την Παναγία των Πατησίων. Σε αυτή τη φοβερή χώρα που λέγεται Ελλάδα. Θα πάμε λίγο στο μπάσκετ. Ενώ είμαστε σε αναμονή για συνέντευξη τύπου του προπονητή της ομάδας Βόλεϊ, είναι εκεί ο Ραφαήλ. Νίκο, καλησπέρα. 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 Τι γίνεται? Όλα καλά. Δεν το λες με την καρδιά σου, όλα καλά. Το λες λίγο. είμαι καλά. Από πλευράς υγείας είμαι καλά. Ωραία. Αυτό. Η ομάδα τι κάνει? Κατά τα άλλα. Η ομάδα δεν νομίζω ότι είναι και τόσο καλά. Ναι. Έχει προκύψει ουσιαστικά από την Κυριακή, απλά χθες επειδή υπήρχε ευρωπόνηση, ένα από τα ζητήματα που δεν είναι κάτι καινούργιο πλέον στον ΠΑΟΚ, δηλαδή με παίκτες να απέχουν από τις υποχρεώσεις της ομάδας. Ο Χάτερ και ο Γκάρετ ενημέρωσαν ότι από τη στιγμή υπάρχει για ακόμα μια φορά πρόβλημα με τις οφειλές, δεν θα προπονούνται και περιμένουμε να δούμε αν θα προκύψει κάτι όσον αφορά πληρωμές σε πρώτη φάση σε αυτούς, ούτως ώστε να επιστρέψουν μαζί με την ομάδα. Νικό, θα με συγχωρέσεις, θα μιλήσουμε σε λίγο, γιατί ξεκινάει η συνέντευξη τύπου της ομάδας Βόλεϊ του προπονητή. Βεβαίως. Εντάξει, είχαμε άλλη ενημέρωση ότι θα καθυστερήσει πολύ παραπάνω από τις μία, γι' αυτό μιλήσαμε μαζί. Οπότε θα μας συγχωρέσεις, θα μιλήσουμε σε λίγο για να αναλύσουμε λίγο αυτό το σοβαρό θέμα. Ωραία. Το ρεπορτάζ πάνω απ' όλα. Ωραία, θα πάμε στο Ραφαήλ, να τον καλέσουμε. Είναι στα γραφεία του ΑΣ ΠΑΟΚ. Είναι ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Φιλίποφ. Λογικά θα είναι και ένας παίκτης, όπως είναι, είχαμε την ενημέρωση. Θα μας τα πει καλύτερα ο Ραφαήλ που είναι στα γραφεία του ΑΣ. Δεν συνηθίζει πολύ η ομάδα Βόλεϊ, αλλά η έλευση προπονητή έφερε νέα ηθική έθιμα. Καλό είναι αυτό. Είχαμε πάρα πολύ καιρό νομίζω να τους ακούσουμε ζωντανά. Ναι. Πολύ καιρό. Συνήθως οι δηλώσεις γίνονταν αργά για τα site. Ή μέσω του site, ναι. Ραφαήλ,
Ραφαήλ. Τέλειο, καλημέρα. Είμαστε έτοιμοι. Από τα γραφεία του ΑΣΜ ΠΑΟΚ. Περιμένουμε να αρχίσει η συνέντευξη τύπου. Ο κ. Παϊσιάδης, ο Γιώργος Φιλίπποφ και ο Θάνος Τερζής θα μιλήσουν όψη του Final Four Κυπέλλου που θα γίνει στην Ιερά Πέτρα την Παρασκευή και το Σάββατο. Ωραία. Σε λίγο θα αφήσω το κινητό για να ακούτε και από εκεί τα όσα θα πούνε. Ωραία, θα τους ακούσουμε και τους τρεις με μεγάλο ενδιαφέρον μετά από πολύ καιρό. Ραφαήλ, δεν προέκυψε κάποιο πρόβλημα από το χθεσινό παιχνίδι. Όλα καλά. Πήρε η ομάδα την νίκη. Όχι, θα τα πούμε και μετά. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Νομίζω. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Σε λίγο. Ωραία. Θα σας... Περιμένουμε λοιπόν, σε δευτερόλεπτα. Τους ακούτε κιόλας τώρα. Σε ένα λεπτό θα ξεκινήσουμε. Πάμε. Είμαστε συνδεμένοι με τη γραφεία του ΑΣΥ. Σας καλησπερίζουμε στη συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ στα γραφεία του ΑΣΥ για το Final Four που έχουμε μπροστά μας στις 19 και 20 του μηνός στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης. Αυτό που θέλω να σημειώσω καταρχήν είναι ότι είναι ένας στόχος ο οποίος από την αρχή της χρονιάς έχει μπει μέσα τους που θα πρέπει να διεκδικήσουμε και μάλλον είναι ο στόχος που πρέπει να ξανακατακτήσουμε γιατί είμαστε οι κυπελούχοι Ελλάδος από την προηγούμενη χρονιά. Το σημαντικό είναι ότι για ακόμα μία χρονιά αυτό το κύπελο, το κύπελο Ελλάδος δηλαδή γίνεται στη Νότια Ελλάδα και αυτό από μόνο του αποτελεί ένα handicap για μας γιατί πάντοτε ξέρουμε ακόμα και σε διοργανώσεις που υπάρχουν ειδικές συνθήκες διοργάνωσης ευνοούνται πάντα οι ομάδες του Νότου όταν παίζουμε σε μέρη που βρίσκονται στη Νότια Ελλάδα. Ελπίζουμε του χρόνου και νομίζω ότι οι ενέργειες έχουν ξεκινήσει από τώρα όπως γνωρίζουμε εσωτερικά μέσα στον ΠΑΟΚ ότι του χρόνου η συγκεκριμένη διοργάνωση θα έρθει στην Βόρεια Ελλάδα. Πέρα από αυτό, αυτό που έχω εγώ να σημειώσω και είναι το σημαντικό είναι ότι κατεβαίνουμε έτοιμοι αγωνιστικά, θα σας τα πει καλύτερα φυσικά και ο coach, κύριος Φιλίπποφ, και από την πλευρά του προπονητή, αλλά και ο κύριος Τερζής ως αρχηγός της ομάδος. Δίνω λοιπόν το λόγο στον προπονητή, στον κύριο Φιλίπποφ, και αργότερα θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις έχετε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα όλους. Ένα πράγμα να πω, ότι ξέρουμε πολύ καλά ότι η αποστολή μας να είναι πολύ δύσκολη, να παίξουμε το ημιτελικό με πρωτοπόρο το Ολυμπιακό. Προβλέψεις δεν να κάνω, να υποσχεθώ μόνο ότι ο ΠΑΟΚ να παλέψει για κάθε σετ, για κάθε πόντο, για κάθε μπάλα, ούτε να φέρουμε το κύπελο της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Από την πλευρά μου, ξέρουμε ότι η ομάδα είναι υπερστινή κάτοχος του τίτλου. Τα παιδιά θα δώσουν το 100% ώστε να διατηρήσουμε αντικτυμένα. Είμαστε σε περίοδο play-off, οπότε είμαστε φορμαρισμένοι και με την έλευση του καινούργιου προπονητή νομίζω ότι έχει αλλάξει γενικά το κλίμα και γενικά ο τρόπος και η φιλοσοφία που σκέφτεται αλλά και παίζει η ομάδα. Οπότε υποσχόμαστε και εμείς οι παίκτες ότι παρόλο που για μια ακόμη φορά ο θεσμός αυτός του κυπέλλου θα γίνει μακριά από την πόλη μας και καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο για τους οπαδούς μας, ιδίως φέτος, χειρότερα από πέρσι θα έλεγα, σε ένα μακρινό μέρος. Αλλά για μια ακόμη φορά θα προσπαθήσουμε να πάρουμε το τίτλο για να το αφιερώσουμε σε αυτούς που είναι πολύ δύσκολο να έρθουν να μας υποστηρίξουν. Ωραία, παιδιά, μπορούμε να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις, ό,τι έχετε. Ωραία. Αυτή τη στιγμή εμείς σαν διοίκηση προσπαθήσαμε και νομίζω θα φανεί φυσικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο να πετύχουμε να είναι ισότιμες οι συνθήκες για τις ομάδες. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι η συνθήκη που επικρατεί και αυτό που όλοι γνωρίζουμε είναι ότι το κάθε σωματείο θα πάρει από 25 προσκλήσεις όπου θα δηλωθεί το πρόσωπο με αριθμό ταυτότητος και άμκα που θα γίνει έλεγχος του κάθε ατόμου που θα μπει μες στο γήπεδο.
Και από εκεί και πέρα, όπως μας ειδοποίησε σήμερα το νωρίς το πρωί που είχαμε μια επικοινωνία με την ΕΟΠΕ, ήδη το γήπεδο είναι sold out από μαθητές και σωματεία πεδοσφαίρισης της Κρήτης. Τώρα, επειδή τα έχουμε ζήσει και άλλα χρόνια, έχετε δίκιο για την ερώτηση που μου κάνετε, εμείς θεωρούμε ότι θα συμβεί ακριβώς αυτό, όπως έγινε ας πούμε και στο Final Four του κυπέλλου του μπάσκετ. Έτσι, όπου η υποτιθέμενη κατάσταση ήταν ότι θα πρέπει να είναι το γήπεδο γεμάτο από αθλητές και από παιδιά σχολείων. Αυτή είναι τουλάχιστον, αυτά είναι τα δεδομένα που μας έδωσε η ΟΠΕ, εγγυείται ότι θα επικρατήσει ισοτιμία και ισονομία αυτή τη φορά. Αυτό που μένει να το διαπιστώσουμε αν θα ισχύσει. Παιδιά, υπάρχει κάτι άλλο προς τον coach? Όχι, θα τα ρωτήσουμε. Εντάξει. Οκ, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε την συνέντευξη τύπου της ομάδας Βόλεϊ. Έχουμε τον Ραφαήλ. Ραφαήλ. Ναι, Σέργιο. Ακούσαμε όσα είπε και ο κ. Πεσιάδης και ο κ. Φιλίπποφ και ο Θάνος Τερζής από πλευράς αθλητών του ΠΑΟΚ. Η ομάδα θα αναχωρήσει φυσικά αύριο για την Κρήτη, ώστε την Πέμπτη να είναι και να γίνει και η πρώτη προπόνηση και η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου και των τεσσάρων φιναλίστ, για να ακολουθήσει την Παρασκευή φυσικά ο πρώτος ημιτελικός απέναντι στον Ολυμπιακό στις 6 ώρα και στις 8.30 το μάτς του Φοίνικα Σύρου με τον Ηρακλή. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω, είναι το παρουσιαστικό του προπονητή, είναι η καριέρα του, είναι απλά μια αίσθηση ότι αυτό που είπε ότι η ομάδα θα παλέψει για κάθε μπάλα, εγώ τον πιστεύω. Εγώ ναι, προσωπικά. Το έχει δείξει νομίζω και το είπε και ο Θάνος Τερζής αυτό, ότι από την έλευση του έχει αλλάξει και η ψυχολογία και ο τρόπος φιλοσοφίας της ομάδας. Και όταν το λέει ένας αθλητής τόσο έμπειρος όσο ο Θάνος Τερζής, νομίζω ότι τα δείχνει όλα αυτό. Οπότε θεωρώ ότι ανεξάρτητα από την έκβαση, γιατί δεν θα παίξει ο ΠΑΟΚ μια ομάδα της Α2, ούτε κάνουμε μια μέτρια ομάδα της Α1, θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Νομίζω οι δύο ομάδες πάνω κάτω, καλά ότι γνωρίζονται, πολύ καλά γνωρίζονται, αλλά δεν θεωρώ ότι η μία ή η άλλη έχει το πολύ μεγάλο προβάδισμα έναντι της άλλης. Δηλαδή, για μαζί της έχω λίγο αυτό η πόλη. Ναι, νομίζω. Τώρα και στο κομμάτι της κανονικής διάρκειας και χθες ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε και εκείνος απέναντι στη Σύρο, είχε και κάποια μικροπροβληματάκια και εκείνους τραυματισμού. Οπότε νομίζω ότι πάνε από την ίδια θετηρία. Ναι, και άρα αν δούμε ένα ΠΑΟΚ που θα παλέψει όντως για κάθε μπάλα, σε κάθε σετ, νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες ο ΠΑΟΚ να βρεθεί στο τελικό. Και να κάνει, να κάνει το μεγαλύτερο βήμα, γιατί με κάθε σεβασμό και στους άλλους δύο φιναλίστ, νομίζω ότι ο νικητής του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός θα κατακτήσει και το κύπελο. Αυτό λέει η λογική. Ναι, όπως έγινε και πέρσι που από το ζευγάρι του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού πήγε πέρασε ο ΠΑΟΚ, πέρασε ο Ηρακλής από το άλλο ζευγάρι και ο ΠΑΟΚ μετά έχει εύκολο έργο απέναντι στον Ηρακλή. Ραφαήλ, διαθύμισε λίγο το πρόγραμμα και τις ώρες για να έχουμε μια εικόνα για το Σαββατοκύριακο. 6 ώρα την Παρασκευή θα είναι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και στις 8.30 το Φοίνικα Σύρου Ηρακλής με τηλεοπτική κάλυψη από τα κανάλια της ΕΡΤ. Περιμένουμε και το πότε θα γίνει η συνέντευξη τύπου από ώρα, γιατί θα γίνει σίγουρα Πέμπτη στην Ιερά Πέτρα. Θα υπάρχει ενημέρωση αύριο λογικά. Και ο τελικός είναι Κυριακή. Ο τελικός είναι το Σάββατο. Α, Σάββατο. Είναι το Σάββατο, ναι, το Σάββατο απόγευμα θα γίνει ο τελικός. Θα είσαι από σήμερα η Ιερά Πέτρα ή πότε θα πας? Ο μαραθώνιος θα ξεκινήσει αύριο το πρωί για να πάμε Αθήνα, από Αθήνα Πειραιά, ναι. Τι ωραία εκδρομή ρε φίλε, σε ζηλεύω πραγματικά. Ωραία εκδρομή, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και 8 η ώρα το βράδυ από τον Πειραιά, μετά όλο το βράδυ, ναι, ναι, ναι. Ραφαήλ, παλιά άνθρωποι κάνανε 5 μήνες για να πάνε στην Αμερική. Σωστό, με καράβι. Οπότε θα το, ναι, για ένα καλύτερο μέλλον. Πέντε πρωί το... και θα είμαστε εντάξει. Ναι, κάτσε, πρωί, δηλαδή, δύο μέρες ταξιδεύει. Ναι, 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 ναι. Δύο μέρες στην ουσία, ναι. Πω, Ραφαήλ. Άρα επιστροφή Δευτέρα. Επιστροφή, ναι. Δευτέρα σχεδόν απόγευμα δηλαδή στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Χάνεις και τη φιέστα εδώ πέρα, Ραφαήλ. Χάνω και τη φιέστα, ναι. Ναι, πραγματικά. Ραφαήλ. Στο Κύπρο δεν πειράζει. Ραφαήλ, από το χθεσινό παιχνίδι. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έκανε αυτό που έπρεπε. Mm-hmm. Είπαμε μεγάλη τρίτη το παιχνίδι στο Ζιρίνιο. Για το Ζιρίνιο με αστερίσκο, γιατί δεν πλήρει τελικά τις προϋποθέσεις για τα είναι τελικά των play-off, οπότε ψάχνει έδρα η Κηφισιά. Αυτό νομίζω το ότι είναι, ναι, χθες και εμείς ενημερωθήκαμε από τους ιδιώτες της Κηφισιάς, βρίσκονται σε αναζήτηση γηπέδου και το θεωρούν και αυτό ένα μειονέκτημα από πλευρά σου, γιατί είναι στην ουσία σαν να παίζουν εκτός έδρας. Έχουν μάθει στο χαμηλοτάβωνο του Ζιρίνιου και σίγουρα το να πάνε πάλι σε ένα άλλο γήπεδο σχετικά μικρό
για να το γνωρίζουν, νομίζω ότι είναι δύσκολο για αυτούς. Πάντως ο ΠΑΟΚ νομίζω στο χέρι του είναι να κάνει το 3-0 και να έχει κάποιες μέρες ξεκούραση επιπλέον και κάποιες μέρες δουλειάς επιπλέον. Τώρα δεν ξέρω αν ο προπονητής θέλει μέσα από τους αγώνες να γίνεται δουλειά, γιατί καμιά φορά είναι καλύτερο ίσως να δουλεύω τα πράγματα μέσα στους αγώνες. Είναι οι πιο δυνατές προπονήσεις. Αλλά σίγουρα το να μην έχεις αγώνα και να έχουν οι αντίπαλοι σου, νομίζω ότι είναι ένα μικρό πλεονέκτημα. Έτσι θεωρώ. Τώρα θα το δούμε και στην πορεία, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να σκουπίσει, όπως λέγανε και οι μπασκετικοί φίλοι μας του NBA, την Κηφισιά. Είπαμε ότι δεν προέκυψε κάποιο πρόβλημα από το χθεσινό παιχνίδι. Όλα τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους. Ναι, αν εξαιρέσουμε τον Κόρσενιουκ, ο οποίος το τελευταίο καιρό είναι εκτός και ακολουθεί για κάποιες θεραπείες, ο οποίος λογικά για να μπει και στην τελική ευθεία να είναι έτοιμος στα κρίσιμα παιχνίδια, δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα αγωνιστικά. Σε σχέση τουλάχιστον με αυτά που έχουν προκύψει από τον Ολυμπιακό, τα όσα έχουν γίνει γνωστά από το χθεσινό παιχνίδι. Ναι, πέρα από αυτά που ακούσαμε, Ραφαήλ, τον κύριο Παϊσιάδη και τον κύριο Φιλίπποφ και τον Θάνο Τερζή, υπάρχει κάποιο άλλο ρεπορτάζ γύρω από το Final Four για εισιτήρια, για οτιδήποτε άλλο? Οι προγραφές αύριο ολοκληρώνονται τυπικά για τα φυσικά πρόσωπα. Από ό,τι είπε και ο κ. Παϊσιάδης, τουλάχιστον με την σημερινή επικοινωνία θα είναι sold out από μαθητές και αλληλεγγύες σωματείων. Αυτό περιμένουμε να δούμε αν θα ισχύσει, αν θα δούμε ανάλογες σκηνές όπως είχαμε ζήσει και στην Γλυφάδα κυρίως τα προηγούμενα χρόνια. Θυμόμαστε. Ναι. Οπότε αυτό περιμένουμε να δούμε αν θα προκύψει εκεί κάτι. Ωραία. Δεν έχουμε κάτι άλλο νομίζω. Η ομάδα δείχνει να πατάει καλά. Ακριβώς. Τώρα ξεκινάνε τα κρίσιμα παιχνίδια. Στα δύο πρώτα τεστ με την Κηφισιά έκανε ο ΠΑΟΚ αυτό που έπρεπε και δεν έβαλε σε κίνδυνο την πρόκριση κάνοντας το 2-0. Δεν νομίζω τώρα η Κηφισιά να κάνει τρεις νίκες συνεχόμενες. Ναι, εντάξει, δεν φάνηκε νομίζω. Όχι ότι είναι άσχημη ομάδα, κάθε άλλο, αλλά. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε την έδρα του, θεωρώ ότι σε ένα από τα δύο παιχνίδια που ακολουθούν, αν όχι στο πρώτο, στο δεύτερο, θα καθαρίσει και την πρόκριση και θα περιμένει μετά τον Ολυμπιακό στους τελικούς, έτσι δεν είναι? Λογικά ναι, εκεί πάμε. Και ο Ολυμπιακός μία νίκη θέλει. Κέρδισε χθες τον Φοίνικα Σύρου 3-1. Οπότε πάμε σε πάλι ζευγάρι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό να έχει το πλεονέκτημα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ακούσαμε live τις δηλώσεις των ανθρώπων της ομάδας του Βόλεϊ, του κ. Παϊσιάδη, του προπονητή και του Θάνου Τερζή. Σημαντική υποχρέωση, σημαντική πρόκληση για την ομάδα Βόλεϊ, μία ακόμα, που νομίζω το momentum αγάπη την ευνοεί, αν θέλεις, ναι, να φέρει ένα κύπλο στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω την ευνοεί. Και να πάρει ένα ψυχολογικό προβάδισμα με έναν του Ολυμπιακού εν ώψη της πιθανής διασταύρωσης των δύο ομάδων στους μεγάλους τελικούς. Νομίζω την ευνοεί, το momentum είναι πολύ καλό σε αυτή τη φάση. Αλλά πραγματικά τώρα δεν είναι λίγο ξύμωρο αυτό που γίνονται τα δύο μάτς πριν, που έχουν γίνει μάλλον με την Κηφισιά. Φεύγει ο ΠΑΟΚ και η Ράβετρα γυρνάει Κυριακή. Ναι, Κυριακή θα γυρίσει η ομάδα. Και έχει ξανά μάτς Μεγάλη Τρίτη για το πρωτάθλημα. Δεν είναι κάπως αυτό. Εντάξει, κάπως πρέπει να το χωρέσουν και οι άνθρωποι της Volley League. Η Ράβετρα, δύσκολο ταξίδι, Στέργιο. Ραφαήλ έχει ένα διήμερο ταξίδι μέχρι να φτάσει και ένα διήμερο. Ναι, το είπα και στο Ραφαήλ. Αγάπη, κάποτε οι άνθρωποι κάνανε 5 μήνες να πάνε στην Αμερική με το καράβι. Και τι να κάνουμε, σε φεύγανε σε Σεπτέμβριο από την Ευρώπη και φτάνανε Μάιο. Μάλιστα. Ενθαρρυντικό δηλαδή αυτό. Μην το κάνουμε και θέμα, εντάξει. Μια χαρά παρέα θα έχει ο Ραφαήλ. Βραδινό ταξίδι, εντάξει. Τέλος πάντων, Στέργιο, αυτά είναι. Αυτά έχουμε. Μια χαρά. Λοιπόν, το σημαντικό είναι να κερδίσει η ομάδα το τρόπαιο. Μακάρι. Ένα ακόμα τα τελευταία ένα χρόνια. Ακόμα, ναι. Το έχουμε συνηθίσει, είναι η αλήθεια. Και φέτος, μέσα στη χρονιά, υπήρξαν πολλά σκαμπανεβάσματα. Αλλά νομίζω ότι τώρα πλέον ο ΠΑΟΚ έχει μπει στο σωστό δρόμο. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Βγάζει αντίδραση, βγάζει ενέργεια. Θα δούμε. Αλλά αυτό που έλεγες για τον Φιλίπποφ, τον coach της ομάδας, συμφωνώ ότι σου βγάζει μια προσωπικότητα. Σε πείθει, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος. Είχε ένα εκτόπισμα, δεν ξέρω. Και εκτόπισμα έχει και λίγο έτσι. Αυστηρός φαίνεται, ναι, δεν χωράνε πολλά δηλαδή. Ναι. Έχετε, αυτό, δεν σου χαρίζομαι τόσο εύκολα, ούτε θα σε χαρίσω. Ξαναλέω, είναι η αίσθησή μας, οκ. Okay. Δεν ζούμε μαζί με δίπλα στην ομάδα Βόλε και να ξέρουμε. Αλλά δεν είναι τυχαίο. Αλλά η αντίδραση της ομάδας σε αυτά τα λίγα παιχνίδια που είναι ο Γιούρι Φιλίπποφ. Ακόμα και σε διαστήματα που ήταν πίσω και στις πράγματα όταν έχασε το σετ, βλέπεις ότι δεν αφήνει εκεί, επιμένει. Είναι πιο ενεργητικός νομίζω στον πάγκο. Συνήθως πάντως
στην σύγχρονη ιστορία της ομάδας βόλεϊ, όπου έχουν έρθει και επιτυχίες, η αλλαγή προπονητή έχει λειτουργήσει προς τη θετική κατεύθυνση. Ναι. Να δούμε αν θα αποδειχθεί το ίδιο και με την τρίτη αλλαγή φέτος, με την έλευση του Γιούρι Φιλίπποφ, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει, γιατί όχι, να κατακτήσει και το κύπελλο και το πρωτάθλημα. Ναι, μακάρι. Εκεί που ο Ολυμπιακός έδειχνε το Γενάρη ότι είναι μια κλάση πάνω από τον ΠΑΟΚ, οι αλλαγές που κάνει άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν δείχνουν να βγαίνουν για καλό, αλλά σίγουρα δεν μπορεί κανείς να προδικάσει έναν ημιτελικό ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Όχι, εντάξει. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, αυτά και με το βόλεϊ. Θα πάμε στο μπάσκετ μετά το διάλειμμα. Mm-hmm. Αφού σας πω ότι έχετε ακόμα 25 λεπτά για να κερδίσετε ένα εισιτήριο για το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Η μέρα Champions League, αγάπη σημερινή. Ναι. Εσύ βλέπεις Ρονάλντο, εγώ βλέπω Άγιαξ. Δεν βλέπεις καλά, αλλά τέλος πάντων. Δεν θα μαλώσουμε, ο καθένας έχει την άποψή του και το ένστικτό του. Ναι. Ναι. Πάντως, εμένα ο Άγιαξ με έχει πείσει ότι είναι ικανός για μεγάλα πράγματα. Και εμένα ο Κριστιάνο ότι θα πάρει το, και φέτος το τρόπαιο. Μάλιστα, ωραία. Πάντως, για όσους ονειρεύονται να βρεθούν σε έναν τελικό του Champions League, πραγματικά είναι, παιδιά, μια απίστευτη εμπειρία. Για όσους την έχουν βιώσει, νομίζω είναι σταθμός στη ζωή του κάθε φιλάθλου να δει έναν τελικό Champions League. Η Pepsi Max σας δίνει την δυνατότητα να παρακολουθήσετε ζωντανά τον φετινό τελικό του Champions League που θα γίνει στη Μαδρίτη. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ξέρετε τα πάντα για το Champions League ή να έχετε πάρα πολλές καλές γνώσεις γύρω από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Και τι κάνετε, μπαίνετε στο μεγάλο διαγωνισμό της Pepsi UEFA Champions League Masters στο Facebook, απαντάτε σωστά στις ερωτήσεις στο quiz και κερδίζετε ένα διπλό εισιτήριο για τον τελικό στη Μαδρίτη και άλλα απίθανα δώρα, όπως μπάλες του Champions League ή PlayStation. Πραγματικά ένας πολύ μεγάλος διαγωνισμός από την Pepsi. Μπείτε στον λογαριασμό της Pepsi UEFA Champions League Masters στο Facebook, απαντήστε στις ερωτήσεις και μπείτε στην κλήρωση για πραγματικά ένα πάρα πολύ μεγάλο δώρο όταν μιλάμε για ένα διπλό εισιτήριο για τον τελικό του Champions League στη Μαδρίτη κιόλας. Δηλαδή θα πας και στη Μαδρίτη, ναι. Θα πας και στο τελικό του Champions League. Φοβερό. Πολύ καλή ευκαιρία για όλους. Το Μπαρντόρ είναι μαζί μας, Στέργιο. Το στέκει στον έβοσμο που έχει γίνει συνήθεια για όλους. Ένας όμορφος, ζεστός και φιλόξενος χώρος που σας περιμένει από το πρωί. Για καφέ μέχρι και το βράδυ, για ποτό ή κοκτέιλ, τώρα που ανήκει ο καιρός είναι ιδανικό, και πολλές εκπλήξεις με events κάθε εβδομάδα. Μεταλλείων Ταύρου 4 στον Εύωσμο, δίπλα στο πεζόδρομο, τον Μπαρντόν, το οποίο σας περιμένει όλους. Η στοίχημα είναι μαζί μας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, φόρμουλα. Χάμιλτον υποστηρίζουμε, συνημερώνω. Σε το παίρνω πάνω μου και για σένα. Ωραία. Πόσες γνώσεις πραγματικά. Τοποθέτησε με λίγο, έλα. Δεν έχω να πω κάτι, αγάπη, πραγματικά με έχει σοκάρει. Λοιπόν. Να βλέπεις και η φόρμουλα. Ήσουν τα λεντάκι μικρή. Στη φόρμουλα. Στα κάρτ. Στα κάρτ. Ο μπαμπάς μου έχει μεγάλη αγάπη στη φόρμουλα. Έχει πάει κιόλας. Έχει πάει στη Μόντσα, σε Grand Prix. Ξέρω πολλά πράγματα. Μην με βλέπεις έτσι. Χάμιλτον λέμε, έτσι. Ωραία, Χάμιλτον. Μην πεις κανένα Φέτελ τώρα κάτι. Όχι. Ραϊκόνεν. Όχι. Χάμιλτον εδώ, σταθερά. Λοιπόν, μεγάλη γκάμα επιλογών και πολλές αποδόσεις, οι καλύτερες στην αγορά. Πολλά ειδικά στοιχήματα, κάρτες, scorer, corner, πάρα πολλές επιλογές. Μπαίνεις από κινητό, tablet ή υπολογιστή και παίζεις πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Υπάρχει και το σερί, υπάρχει και το live casino. Μπορείς και εκεί να δοκιμάσεις την τύχη σου. Σας το λέω μια φορά ακόμα, το να προκριθεί ο Άγιαξ στην παράταση πληρώνει, παιδιά, 23 στη στοίχημα. Καλά, ακούστηκες. Αύριο θα είμαστε εδώ και θα σου πω εγώ ότι πέρασε ο Κριστιάνο. Ωραία. Λοιπόν, Τανάκη είναι εδώ μαζί μας. Τα καλύτερα παπούτσια που μπορείτε να βρείτε στην αγορά, σε πολύ καλές τιμές. Παπούτσια Φάλιο Φορμάνι, πραγματικά. Από πάρα πολλές επώνυμες μάρκες. Τα πάντα υπάρχουν στα ΝΑΚ. Το νέο κατάστημα Τσιμίσκι Μεροσοτέλους είναι έτοιμο και φυσικά παραδοσιακά πλατεία Αγία Σοφία, στο Mediterranean Cosmos, στο Ελευθέρω Βενιζέλο και πολλά στοκ ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο της πόλης. Και NAC.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και φυσικά το Ρίτζι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα, η κυρία Επιθεώρηση, Παρασκευή και Σάββατο που μας έρχονται, οι δύο τελευταίες παραστάσεις. Ενός μοναδικού σοου που όσοι πήγατε νομίζω δεν το μετανιώσετε ούτε σαν σκέψη. Οπότε όσοι δεν έχετε πάει ή όσοι θέλετε να πάτε και δεύτερη φορά, κλείστε εισιτήρια στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-567, Παρασκευή 10 παρατέταρτο, Σάββατο 10 παρατέταρτο,
κλείνει ο κύκλος της κυρίας επιθεώρησης άλλης μιας μοναδικής παράστασης του θεάτρου Βεργίνα της κορυφαίας σκηνής της πόλης. Αυτά, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο 20 λεπτό. Θα ξαναπάμε στον Νίκο που τον διακόψαμε άκομψε, είναι η αλήθεια. Αλλά επειδή είχαμε την πληροφόρηση ότι θα αργήσει λίγο να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του ΤΑΠΕ ΠΑΟΚ, τελικά ξεκίνησε με 10 λεπτά καθυστέρηση μόνο. Καλά είναι, δεν πειράζει. Προέχει πάντα η επικαιρότητα. Οπότε θα πάμε τώρα στον Νίκο, στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, να μας πει λίγο τι γίνεται με τους Χάτσερ και Γκάρετ που δεν προπονήθηκαν. Και γενικά τι γίνεται στην ομάδα. Με τα πράγματα Νίκο, να δυσκολεύουν. Έλα, Νίκο. Παρακαλώ. Έλα, καλησπέρα και πάλι. Γεια σου και πάλι. Όλα καλά. Πάμε από την αρχή. Είσαι καλά. Ωραία. Ωραία, ωραία. Μια χαρά. Ωραία. Δεν το λες. Ξανά τα ίδια. Για πάμε, Νίκο. Αυτά που λέγαμε για Χάτσερ και Γκάρετ. Παιδιά, είναι εκεί που τα αφήσαμε ότι από χθες, ουσιαστικά από την Κυριακή είναι αυτό που άρχισα να λέω. Χθες όμως υπήρχε προπόνηση γιατί την Κυριακή ήταν το ρεπό. Ο Γκάρετ και ο Χάτσερ ενημέρωσαν ότι από τη στιγμή που οι οφειλές συνεχίζουν να υπάρχουν στο πρόσωπό τους, δεν έχουν διάθεση να προπονηθούν, δεν προπονήθηκαν χθες. Δεν ξέρω αν θα προκύψει κάτι καινούριο σήμερα, οπότε η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Κολοσσό ξεκίνησε με προβλήματα και νομίζω ότι για ακόμα μία φορά, αν κάποιος μας άκουγε τις προηγούμενες μέρες και διαβάζοντας το ΠΑΟΚ 24, το αγωνιστικό νομίζω ότι έχει περάσει εντελώς σε δεύτερη μοίρα για τον ΠΑΟΚ, γιατί όλο το γύρω-γύρω συνεχίζει να είναι προβληματικό, συνεχίζεται να μην υπάρχει λύση και πλέον φτάνοντας στο τέλος της σεζόν πια, νομίζω ότι έχουν μειωθεί και οι αντοχές όλων. Ο Χάτσερ εδώ και μέρες είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Δεν είναι κάτι που προέκυψε τώρα. Είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ναι μεν υπήρχε τότε στα μέσα Φεβρουαρίου μετά το τελικό μια κινητοποίηση για αυτόν και τον Γκος, αλλά από εκεί και έπειτα δεν έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Συνεχίζει να είναι κάτι που τον απασχολεί πολύ και δεν μπορείς να πεις κάτι γι' αυτό. Και ο Γκάρετ, εντάξει, και αυτός είναι ένα παιδί που και το προηγούμενο διάστημα αρκετές φορές είχε εκφράσει τον προβληματισμό του, ακόμα και πριν το τελικό με τον Παναθηναϊκό είχε γίνει μια ανάλογη κουβέντα με αυτό που γίνεται τώρα για τον Γκάρετ. Έχουν πάρει αυτή την απόφαση και ειλικρινά είναι κάτι που δεν ξέρω αν μπορεί να σταματήσει για τον ΠΑΟΚ. Έλεγα την προηγούμενη χθες που μιλούσαμε ότι έρχεται διακοπή. Να που το θέμα προκύπτει πριν τη διακοπή του Πάσχα και το χειρότερο δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Δεν είναι κάτι που να μας κάνει εντύπωση, να το πω έτσι. Λέγαμε και χθες ότι από τότε, από εκείνη την κινητοποίηση του Φεβρουαρίου, την βοήθεια από την οικογένεια Σαββίδη και γενικότερα τότε με αφορμή τα παιχνίδια με την ΑΕΚ, μια έτσι μεγαλύτερη συσπήρωση από πλευράς κόσμου, από εκεί και μετά έχουν περάσει σχεδόν 2 μήνες και δεν έχει γίνει τίποτα άλλο πέρα από εκείνο. Ίσα έχουν μπει 2 παραπάνω μήνες στην ομάδα, 2 παραπάνω περισσότερα παιχνίδια και το κομμάτι που έχει να κάνει με το οικονομικό δεν έχει ομαλοποιηθεί. Οπότε υπάρχουν αυτές οι κινήσεις από πλευράς των παιχτών. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι προειδοποιητικές ή είναι κάτι οριστικό. Νομίζω ότι για τον έναν εκ των δύο δεν ξέρω αν υπάρχει δρόμος επιστροφής. Και αναφέρομαι στον Χάτερ. Θα δούμε βέβαια πώς μπορεί να βρεθεί μια λύση η οποία για μένα το θέμα είναι και λύση να βρεθεί αν είναι πάλι κάτι προσωρινό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει. Η χρονιά έχει ακόμα περίπου 1,5 μήνα πάνω κάτω με τη διακοπή, με τα play-off που δεν έρθουν. Πρέπει κάπως να βγει και με την ομάδα να είναι το δυνατόν ανταγωνιστική και από εκεί και πέρα μετά να υπάρχουν διάφορες κινήσεις ώστε να βρεθεί μια λύση μόνιμη, όποια και αν είναι αυτή. Όποια και αν είναι αυτή. Είτε είναι μια λύση πολύ θετική, είτε είναι μια λύση που φαίνεται αρνητική, αλλά τουλάχιστον θα είναι κάτι μόνιμο, γιατί αυτό το μαρτύριο της αγώνας, όπως το χαρακτηρίζω εγώ, που περνάει η ομάδα, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα,
Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ κουραστικό για όλους μέσα σε αυτήν. Και είναι κάτι το οποίο πλέον σε έχει καταβάλει. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο πλέον όλοι έχουν το κουράγιο και τη δύναμη να αφήσουν πίσω τέλος πάντων όλα τα εξαγωνιστικά και να μείνουν στο αγωνιστικό. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι δεν το έχουν. Ναι, γιατί περνάει παντού αυτό πλέον. Μα είναι φυσιολογικό. Ναι. Γιατί ξέρεις τι, όταν ξεκινάει η σεζόν που όλοι έχουν μια ανυπομονησία για αυτή για τα παιχνίδια τέλος πάντων και το στόχο που μπορεί να πάρει και την κάθε ομάδα. Τελειώνει ένας στόχος, τελειώνει και ένας ακόμα. Όταν ουσιαστικά μένεις εκτός στόχων, όχι εκτός στόχων, έχουν τελειώσει οι στόχοι σου, παιδί μου. Πήγες στο τελικό του κυπέλλου, δεν το πήρες, ok. Προσπάθησες το Champions League, πήγες μέσα στο 16, 14 με την ΑΕΚ. Από εκεί μετά τα μένεις, όταν τελειώνουν τα κίνητρα, μάλλον όχι στόχοι, αυτή είναι η πιο σωστή λέξη. Και έχεις και όλο το γύρω-γύρω το οποίο σε απασχολεί, γιατί δεν βρίσκεται λύση. Γιατί δεν υπάρχει μια ομαλοποίηση. Δηλαδή, δόθηκαν κάποια λεφτά στον Χάτσερ, τότε με την παρέμβαση και έγινε σαβή. Από εκεί μετά δεν έχουν δοθεί κάποια άλλα λεφτά στον Χάτσερ. Έτσι. Οπότε ο παίχτης προφανώς και αυτό το πράγμα τον απασχολεί, προφανώς και αυτό το πράγμα τον ξενερώνει, να το πω λέκα. Έτσι. Επαγγελματίας. Δεν είναι ο Χάτσερ αυτός ο οποίος βλέπαμε πριν τη διακοπή. Ναι. Έτσι. Όλο αυτό το σκηνικό προφανώς και τον έχει επηρεάσει. Έτσι. Και μιλάμε για ένα παίχτη που σου διαθήκε τη σεζόν και πάρα πολλές προτάσεις. Δεν ξέρω και τώρα αν έχει μία. Πιθανόν να έχει και τώρα κάτι. Στις οποίες είτε γιατί δεν του άρεζαν, είτε γιατί δεν ήθελε να φύγει, τέλος πάντων, είτε γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη περνάει καλύτερα, δεν έφυγε. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι συνεχόμενο. Είναι συνεχόμενο. Είναι αυτό που λέγω από Θεοδόρου στο μάτι με τον Ολυμπιακό. Ότι ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τα προβλήματα τώρα και εμείς θα αντιμετωπίσουμε από Σεπτέμβριο. Και είναι μια πραγματικότητα αυτή. Ναι. Και το χειρότερο για μένα είναι ότι πλέον δεν υπάρχουν άλλες αντοχές. Η κίνηση αυτή του Χάτρικ και του Γκάρετ αυτό δείχνει. Και προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, να μιλήσουμε για αγωνιστικό, για το αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να βγει τέταρτος, αν μπορεί να βγει τρίτος και τι μπορεί να κάνει στα play-off και αν έχει πλεονέκτημα έδρας και μειονέκτημα. Δεν έχει νόημα, πραγματικά. Ειλικρινά δεν ξέρω πόσο νόημα μπορεί να έχει. Ναι. Ξέρετε την εξή από χθες, νομίζω το έχεις δει πιο πολύ και από μένα, ότι έχει ξεκινήσει ξανά αυτή η τάση από τον κόσμο να ρωτάει για τον Ιβάν Σαββίδη, αν θα μπορέσει να δώσει τώρα τη λύση. Δεν ξέρω πραγματικά πλέον αν έχει νόημα και όλο αυτό. Παιδιά, κοιτάξτε, η δική μου άποψη στο συγκεκριμένο θέμα είναι η εξής. Πρέπει να βρεθεί μία λύση οριστική. Και όταν λέω οριστική εννοώ ή η οικογένεια Σαββίδη παίρνει το μπάσκετ, που είναι το ιδανικό. Ή κάτι άλλο. Ή η οικογένεια Σαββίδη σταματάει να ασχολείται με το μπάσκετ και από εκεί και πέρα προσπαθεί το τμήμα κάπως να βρει μια λύση όποια και αν είναι αυτή. Τη δεδομένη χρονική στιγμή η βοήθεια της οικογένειας Σαββίδη όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, έτσι, προφανώς έχει κρατήσει το τμήμα ζωντανό, το έχει βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Και ουσιαστικά το χρηματοδοτεί το τμήμα οικογένεια Σαββίδη. Απλά πλέον έχει φτάσει σε ένα μετέχνιο. Είναι όπως όταν έχεις μια σχέση, να το πω έτσι, και ή θα παντρευτείς ή θα χωρίσεις. Ναι, ναι, ναι. Έτσι μπορώ να το κάνω. Να το, πώς το λέμε, να το είναι παρομοιάσω. Αυτό. Είναι ακριβώς. Ωραία. Πλέον δεν ξέρω κατά πόσο ΠΑΟΚ μπορεί να κινηθεί και την επόμενη σεζόν έτσι. Με μια άλλη διοίκηση μάλλον, γιατί δεν βλέπω να μένει αυτή. Δηλαδή, να λειτουργεί το τμήμα Παύλα εταιρεία στη λογική πως «ΟΚ, αν ζωριστώ θα έχω την οικογένεια Σαββίδη από πίσω», το οποίο στον περισσότερο περισσότερο φαίνεται κάτι εύκολο. Αλλά δεν είναι κάτι εύκολο. Δηλαδή, όταν στα μέσα Φεβρουαρίου η κινητοποίηση του Γιώργου Σαββίδη και του Ιβάν Σαββίδη σε εκείνη τη συνάντηση που έγινε με τον Πάνε Πρέλευ στο Μακεδονία Παλάς έφερε κάποια χρήματα στα ταμεία. Υπάρχει μια διαδικασία. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι εύκολη. Ξαφνικά να έρχονται κάποια χρήματα και να εμφανίζονται σε μια εταιρεία από κάποιον ο οποίος δεν έχει μετοχές της εταιρείας ή δεν είναι δική του η εταιρεία. Έτσι. Και αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί και ένα ζήτημα. Είναι αυτό που λέγαμε χθες που λέγαμε για τον Τζόνς, ότι ο ΠΑΟΚ πριν λίγες μέρες είχε βρει παίχτη. Στα λόγια είχε συμφωνήσει κιόλας. Αλλά επειδή δεν είχε το ρευστό, δεν μπορούσε να τον κλείσει και τον παίχτη τον έκλεισε. Δηλαδή, για μένα, αφού τελειώσει αυτή η σεζόν, όπως και να τελειώσει, νομίζω ότι πλέον έχει περάσει εντελώς η δεύτερη μοίρα αυτό το κομμάτι, το αγωνιστικό. Πρέπει το πρώτο πράγμα που είναι να γίνει είναι
να ξεκαθαρίσει ότι γίνεται με την οικογένεια Σαββίδη και τον μπάσκετ. Για μένα το καλύτερο θα ήταν να βγει ο Γιώργος Σαββίδης μέσα από το Instagram, έτσι, και να ανακοινώσει ότι παιδιά πλέον το μαγαζί είναι δικό μας και μπαίνουμε πολύ δυνατά για να το κάνουμε μεγάλο. Θα ήταν το ιδανικό. Έτσι. Δεν ξέρω πόσες πιθανότητες συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή. Δεν μου φαίνονται πολλές για αυτό το ενδεχόμενο. Αν λοιπόν δεν γίνει αυτό, για μένα θα πρέπει από εκεί και πέρα να υπάρξει ένα ξεκαθάρισμα τέλος πάντων της κατάστασης αυτής και ο ΠΑΟΚ να πορευτεί μόνος του, νομίζω πολύ δύσκολα με την ίδια διοίκηση, έτσι, μέσα από τον αεραστέχνη, ίσως με κάποιον άλλο χρηματοδότη μπορεί να βρεθεί και να ξέρει πού βαδίζει. Έτσι, γιατί ο ΠΑΟΚ φέτος ξεκίνησε ουσιαστικά στα κουτουρού τη χρονιά, οικονομικά, έχασε μια πολύ καλή χορηγία για άλλους λόγους, η οποία προφανώς και τον επηρέασε, και μέχρι τον περασμένο Φεβρουάριο δεν υπήρχε φωνή και ακρόαση από την οικογένεια Σαββίδη. Έγινε τότε ότι έγινε, μπαλώθηκε μια τρύπα, όντως, αλλά πάλι το πρόβλημα παραμένει εκεί. Για μένα λοιπόν αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το αν θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Κολοσσό το Σάββατο, που λογικά θα τον κερδίσει, λέω εγώ, ή αν θα πάει στο Περιστέρι τελευταία αγωνιστική και καταφέρει να κερδίσει εκεί που το βλέπω πολύ δύσκολο, ή βγει τρίτος, ή βγει τέταρτος και πάει στα play-off και παίξει με πλεονέκτημα έδρας ή μειονέκτημα, τη δεδομένη χρονική στιγμή νομίζω ότι είναι... δεν ξέρω ποιο μπορεί να απασχολεί. Ναι, το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερο από το να κερδίσει το Περιστέρι τελευταία αγωνιστική και να βγει τρίτος, λέω ένα παράδειγμα, ή να χάσει από το Περιστέρι και να βγει τέταρτος. Έτσι. Ή να βγει πέμπτος γιατί μπορεί ο Προμηθέας να κερδίσει μέσα στον Ολυμπιακό, ξέρω εγώ. Είναι πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα αυτό που έχει αντιμετωπίσει από το αγωνιστικό. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Νομίζω είναι το μοναδικό τμήμα που κάθε φορά που κάνουμε κουβέντα φέρνει στεναχώρια, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και όλοι έχουν μια στάση αναμονής. Αλλά πέρα από στάση αναμονής κάτι άλλο δεν βλέπω προς το παρόν. Ναι. Δεν βλέπω κάτι άλλο πέρα από στάση αναμονής. Δεν βλέπω την οικογένεια του συλλόγου να έχει κινηθεί για το τμήμα. Και όλοι έχουν κάποιες φορές στο μυαλό τους ότι θα πάρει την ομάδα ο Σαββίδης. Μα αυτό είναι το θέμα. Όλοι το έχουν στο μυαλό τους. Από τον κόσμο, από εμάς, από την οικογένεια, από όλους. Αυτό καταλαβαίνω δηλαδή. Μακάρι να γίνει. Πιστεύω ότι αν ήταν να γίνει θα γίνει μέχρι τώρα. Ναι. Μπορεί να γίνει το καλοκαίρι. Γενικά... Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Δεν μπορώ να αποκλείσω με τίποτα για την οικογένεια Σαββίδη, έτσι. Κανένας νομίζω δεν έχει τόσο ισχυρή πληροφόρηση τέλος πάντων για να ξέρει το πώς μπορεί να σκέφτεται ο Ιβάν και ο Γιώργος Σαββίδης. Έτσι. Εμείς μιλάμε για τέτοιες αλλά για μένα είναι μια ιδανική ευκαιρία. Ναι. Ειλικρινά το λέω. Για μένα είναι μια ιδανική ευκαιρία. Για κάποιον χρηματοδότη. Έξω από το Σαββίδη. Στη λογική ότι τα όποια ανοιχτά ζητήματα που έχει ο ΠΑΟΚ οικονομικά δεν είναι τέτοια που να αποτρέψουν κάποιον να μπει στο μαγαζί αυτό. Και αλλάζουν οι συσχετισμοί στο ελληνικό μπάσκετ. Εγώ πιστεύω ότι οι συσχετισμοί στο ελληνικό μπάσκετ θα άλλαζαν σε περίπου 2-3 χρόνια. Κάπου τότε θα γινότανε, όχι αυτό που γίνεται τώρα με τον Ολυμπιακό, αλλά τέλος πάντων και οι δύο πια θα τελματώνανε όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι και θα πρέπει να αλλάζουν όλες τις ομάδες τους. Ναι. Με αφορμή τον Ολυμπιακό, αυτό γίνεται πιο νωρίς. Αλλά οι συσχετισμοί στο ελληνικό μπάσκετ αλλάζουν. Όντως αλλάζουν. Το σκηνικό που είχαμε συνηθίσει εδώ και 20 χρόνια αλλάζει. Ναι. Αλλάζει. Και το θέμα είναι ποιος θα είναι ο επόμενος που θα μπει δυνατά για να φτιάξει άλλους συσχετισμούς. Εγώ πιστεύω ότι ένας ΠΑΟΚ με Ιβάν Σαββίδη διοκτήτη θα μπορούσε να είναι ένας συσχετισμός μόνος του στο μπάσκετ το ελληνικό. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει. Και για μένα το πιο σημαντικό είναι να ξέρουμε από ένα σημείο και μετά ότι ναι, υπάρχει Ιβάν Σαββίδης και το μαγαζί είναι δικό του και το τρέχει. Όχι, δεν υπάρχει Ιβάν Σαββίδης και το μαγαζί πορεύεται μόνο του και να δει τι μπορεί να κάνει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η κατάσταση αυτή την οποία ζούμε τα τελευταία 2-3 χρόνια, ξαναλέω ότι η κατάσταση είναι ζωντανό, το έχει βοηθήσει πάρα πολύ στον ένα ανταγωνιστικό, στο να πετυχαίνει κάποιους στόχους πάνω και να κάνει κάποια πράγματα, αλλά πρέπει για μένα να ξεκαθαρίσει. Και αν του χρόνου είναι μια χρονιά με μικρότερο budget, με χαμηλότερους στόχους, για μένα προσωπικά είναι πιο σωστό από το να είναι μια χρονιά που διαρκώς να περιμένεις κάποια χρήματα, να έχεις θέματα πάλι με παίχτες
και να μην μπορείς να ανταποκριθείς στις υποχρεώσεις. Και να το πας μήνα-μήνα ουσιαστικά και να υπάρχει αυτή η φθορά. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται. Συμφωνούμε. Θα είναι δύσκολο καλοκαίρι. Ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη στην ομάδα. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Ούτε είδαμε προσέλευση παραπάνω Νίκο στα παιχνίδια των τελευταίων 2-3 μηνών. Να είχαμε να λέγαμε. Δηλαδή, οι μισοί που γράφαν στο Facebook να ερχόντουσαν στο παλατάκι θα είχαμε 8.000 σε κάθε παιχνίδι. Η μισή, να μην πω το 1/3. Το Keep Our Alive δεν προχώρησε. Εγώ το βλέπω κολλημένο στις 43.800 ευρώ. Δεν ξέρω αν ξέχασαν να το ανανεώσουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. 1340. Νομίζω ότι είναι λίγο ένα συνδυασμό και των δύο. Ναι, 1340 υποστηρικτές έχουν δώσει τον οβολόν τους. Okay. Εννοείται πως εγώ προσωπικά δεν κατηγορώ τον κόσμο για την κατάσταση του τμήματος. Απλά το αναφέρω ότι και ο κόσμος δεν έχει βοηθήσει. Και δεν νομίζω... Είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Είναι όλα μαζί. Όλα μαζί. Και το γύρω-γύρω και το μέσα στην ομάδα και του κόσμου. Είναι όλα μαζί. Όλα μαζί. Αλλά κυρίως το πρόβλημα για μένα είναι το οικονομικό. Είναι αυτό το οποίο κρατάει τον ΠΑΟΚ πίσω. Ναι, το λέω από την άποψη ότι δεν μπορείς να ζητήσεις το λόγο σε έναν φίλαθλο γιατί δεν πάει στο μπάσκετ. Όχι. Από αυτή την έννοια το λέω, εντάξει. Όχι. Όχι. Είμαστε όλοι, αυτή είναι η πραγματικότητα, οπαδοί της νίκης. Δηλαδή το βλέπουμε και στο βόλεϊ. Είμαι τελικά πρωταθλήματος, συγγενείς και φίλοι. Στους τελικούς με Ολυμπιακού μπορεί να έχει 7.000. Ναι. Είναι αυτή η πραγματικότητα η ελληνική, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν είναι μόνο φαινόμενο στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό, στην Άκυνση, σε όλες τις ομάδες, σε όλα τα αθλήματα. Αλλά δεν μπορείς να ζητήσεις το λόγο σε κάποιον γιατί δεν πάει στο παλατάκι. Γιατί δεν γουστάρει. Γιατί δεν του αρέσει το μπάσκετ, γιατί έχει ξενερώσει, γιατί έχει μείνει στη δεκαετία του 90, γιατί δεν γουστάρει τον Μπρέλεβιτς, γιατί δεν γουστάρει το γήπεδο, γιατί. Αλλά πρέπει να μπουν τα πράγματα στη θέση τους το καλοκαίρι, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Στο φινάλε, ας πάμε, Νίκο, με μια ομάδα με το 1/3 του φετινού μπάτζετ. Το 1/4. Ναι, το 1/5. Και με στόχους χαμηλότερους, έτσι. Και με στόχους το προφανές το στόχο. Να ξέρεις όμως ότι έχω αυτά τα λεφτά, λειτουργώ έτσι, μπορώ να έχω αυτή την ομάδα και με αυτή την ομάδα πάω να κάνω 7-8 νίκες και τελείωσε υπόθεση. Θα είναι μεγάλο πισωγύρισμα, γιατί όντως ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει σε ένα σημείο αγωνιστικά, στο οποίο θέλει ένα κλικ και να πάει στο επόμενο επίπεδο. Το οποίο ένα κλικ είναι κάποια παιχνίδια. Έτσι. Αλλά η πραγματικότητα πολλές φορές έτσι ακριβώς, σε αναγκάζει να κάνει και βήματα στη πίσω. Στη ζωή πρέπει να κοιτάξει τα πράγματα όσο έχουν. Ακριβώς. Εντάξει, το αν ήσουν ευγενής το 1980 από καλή οικογένεια και το δεν έχεις μαντήλι να κλάψεις και κυκλοφορείς στην πόλη με ένα σακάκι που σου έχει μείνει και να πωλήσει το 80 και γίνεις γραφικός, δεν πας μπροστά. Αντιλαμβάνεσαι την κατάσταση συμφωνώ. Στην οποία βρίσκεσαι και πορεύεσαι ανάλογος. Συμφωνώ. Okay. Συμφωνώ. Και σε αυτή την περίπτωση για μένα αυτό το κομμάτι θα πρέπει να επικοινωνηθεί και όλα σωστά. Δηλαδή ότι κατεβαίνει ο πύχης αρκετά, το budget είναι αυτό και πάμε να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Και θέλουμε τη στήριξή σας. Να πω. Αν ούτε εκεί υπάρχει στήριξη, δεν ξέρω. Δηλαδή στη λογική που έχει να κάνει καθαρά με την επιβίωση πλέον του τμήματος. Ναι, νομίζω συμφωνούμε. Πραγματικά. Ωραία. Αυτά, Νίκο. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά από τον Νίκο. Στενάχωρα πράγματα. Εντάξει, okay. Είπε λίγο τα πράγματα στην πραγματική τους βάση, γιατί όντως από χθες έχουν υποθεί πολλά, αλλά δεν σου κάνει εντύπωση όλο αυτό που γίνεται τώρα, γιατί συμβαίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το λέγαμε και χθες ότι ίσως πολλοί έχουν ψυχάσει, βάζω και εμάς μέσα, εμένα τουλάχιστον. Όλοι ρε παιδί μου, εντάξει. Οκ, okay, θα βρεθεί η λύση, αλλά βλέπεις ότι πλέον αυτό το μήνας, εβδομάδα, διακοπή στη διακοπή δεν είναι normal. Για αυτή την ομάδα. Λοιπόν, μη στέλνετε άλλα μηνύματα. Πάμε να κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, αγάπη, κάτι να δω λίγο. Από το 1... Ναι. Μέχρι? Μέχρι το 50. Λοιπόν, το 3. Και το 16. Ωραία, δώσ' μου λίγο 10 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, μέχρι να βρεις ποιοι είναι τυχεροί. Μαζί μας ήταν και σήμερα το Bardon Café Bar στον Εύοσμο. Το στέκι που έγινε συνήθεια για όλους, ένας όμορφος, ζεστός και φιλόξενος χώρος από το πρωί για να πιεις τον καφέ σου μέχρι και το βράδυ, για ποτό ή κοκτέιλ τώρα που ανοίγει και ο καιρός και πολλά events όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Μεταλλείων Ταύρου 4 στον Εύοσμο, δίπλα στο πεζόδρομο, με ανεβασμένους ρυθμούς και διασκέδαση όλη την ημέρα. Λοιπόν, τα εισιτήρια τα σημερινά θα δώσουμε και αύριο και μεθαύριο, αν μπορέσουμε, όσα περισσότερα μπορούμε.
αλλά καταλαβαίνετε το τι γίνεται πραγματικά σε όλη την πόλη. Λοιπόν, Πέγκη Τερζίδου, το κινητό σε 399, το πρώτο, και το δεύτερο, Τσιάρκας Νέστορας, το κινητό σε 631. Πέγκη Τερζίδου, Τσιάρκας Νέστορας, θα σας ενημερώσει η Μαριλής τώρα στα επόμενα λεπτά, για πώς θα παραλάβετε τα εισιτήριά σας. Μαζί μας ήταν και σήμερα τα Ναξού, στο κορυφαίο πλούσιο μπορείτε να βρείτε και στην πόλη, αλλά και διαδικτυακά. Το νέο κατάστημα της Μυθική Μέρος στο τέλος είναι στη διάθεσή σας και πλατεία Αγίας Σοφίας κατάστημα και στο Mediterranean Cosmos και στο Λευθέριος Βενιζέλος και πολλά στόκ ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο, αλλά και ανακ.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Κλείστε κύριο στα εισιτήριά σας για την κυρία επιθεώρηση στο θέατρο Βεργίνα, Παρασκευή, Σάββατο, τελευταίες παραστάσεις. Πραγματικά ένα μοναδικό σόου εγγύηση ότι θα περάσετε ένα φανταστικό τρίωρο με πλήθος αξιόλογων ηθοποιών, τραγουδιστών, χορευτών της νέας γενιάς του μουσικού θεάτρου. Εισιτήρια ticketservice.gr, καταστήματα public, φυσικά από το καζίνο όλο το 24ωρο, αλλά και τηλεφωνικά αν σας βολεύει. 2-17-2-3-4-5-6-7, Παρασκευή, Σάββατο, οι δύο τελευταίες παραστάσεις. Μαζί μας είναι στοίχημα.gr, ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Ματσάρες σήμερα. Η Μπαρτσελόνα παίζει σήμερα, μαζί με την Manchester United και η Juventus. Η Juventus με τον Άγιαξ. Κριστίνα Ρονάλντο θα περάσει, το έχουμε πει. Ωραίο βράδυ. Και σήμερα ωραίο βράδυ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του και πλανήτη. Και σήμερα και αύριο και πολλές υπολογίες σε στοίχημα και ειδικά στοιχήματα και σκόρερ, κάρτες, κόρνερ. Πραγματικά μπείτε από κινητό, τάβλετ ή υπολογιστή και δείτε τι θέλετε να παίξετε. Είναι πολλές οι ευκαιρίες και πολύ καλές οι αποδόσεις και live καζίνο και το σερί. Όταν ανοίξει ο καιρός, πανικός, λέει ο Μπάμπης Μπατμανίδης. Ναι. Ένα από τα μεγάλα του άσματα και επιτυχίες. Λοιπόν, ο καιρός είναι μια χαρά, οπότε μπορείτε να κάνετε και βόλτα στο κέντρο. Και όταν πεινάσετε να πάτε στο Θεϊκό Μισθοπολείο, Αγγελάκη 10, ακριβώς στο κέντρο, είτε να φάτε στον ιστορικό χώρο, είτε στον εξωτερικό τραπεζάκι, επί της Αγγελάκη, κοντά στο ύψος της Αλεξάνδρου Βόλου, είτε το ένα το άλλο, πραγματικά έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο χώρο τα παιδιά του Θεϊκών. Το κυριότερο είναι ότι θα φάτε καλά, θα φάτε χορταστικές μερίδες στις καλύτερες τιμές στο κέντρο της πόλης. Αν είστε στο σπίτι και πεινάσετε έως τις 2 τα ξημερώματα, 2-3-10-2-21-3-21. 2-3-10-2-21-3-21. Το Θεϊκόν σας εξυπηρετεί, είτε μένετε ανατολικά μέχρι την Τούμπα, είτε δυτικά μέχρι το σταθμό του ΟΣΕ και εξυπηρετεί φυσικά και όλο το κέντρο της πόλης. Προσφορά στο delivery με μία μαλαματίνα και άλλη μία δώρο. Δωρεάν όλες τις αληφές σας σάντουιτς και το μεγάλο τούτου Θεϊκόν, διπλό τεράστιο σε μέγεθος σουβλάκι με μόλις 2,5 ευρώ. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Θα δώσουμε σκητάλη στο ανάλυση των Bayer Press. Μείνετε στο ΠΑΟΚ 24 για όλη την ειδησιογραφία σήμερα, για τις εκλογές της Super League και όχι μόνο. Και μένετε στο Λίμπερο 107,4. Αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια.